Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. 9 αγωνιστικές πριν τη λήξη της φετινής περίοδου. Πλέον γίνεται μια τεράστια μάχη και για την κατάληψη της πρώτης θέσης, όπου από ΕΛ και Απόλλωνας πλέον ισοβαθμούν. Και βεβαίως στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα γίνεται μια ακόμη μεγάλη μάχη για το ποιες ομάδες θα πάνε στη δεύτερη κατηγορία και θα βρεθούν στη διαβάθμιση. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από μένα. Τι να πρωτοπούμε, γίνεται ένας πόλεμος, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα και στα πάνω και στα κάτω. Πρώτος ο Απόλλωνας, πάει το ΑΠΟΕΛ, τώρα και οι δύο μαζί, έτσι. Έρχεται και η ΑΕΚ, εντάξει, με αμυδρές ελπίδες, αλλά είναι. Μείωσε τη διαφορά από τους πρώτους. Η ΑΕΛ έχασε, αλλά είναι 5 βαθμούς μπροστά. Έδειξε χαρακτήρα χθες, παρόλο που έχασε. Δεν υπάρχει αξιοπιστή ομάδα και νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμη. Και πλέον, βεβαίως, με το σημερινό παιχνίδι έχουμε πάρα πολλά να περιμένουμε και στα κάτω σκαλοπάτια. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Γρηγόρη. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, συνδρομητές της ΣΥΤΑ Vision και όχι μόνο. Είμαστε στο Τάσος Μάρκου, κάτω στα αποδυτήρια είναι ο σκόρερ, ο Μινάσο Αντωνίου, αυτός που έκλεινε το σημερινό παιχνίδι με τον γκολ του στο 15ο λεπτό, είναι δίπλα με τον Ανδρέα Παυλίδη. Σας ακούμε, Ανδρέα. Καλησπέρα και από μένα στον Κωνσταντίνο και στον Γιώργο και στους φίλους συνδρομητές της ΣΥΤΑ Vision. Κοντά μου άνθρωπος, όντως Γρηγόρη, που έκλεινε το παιχνίδι. Μινά, συγχαρητήρια για την σημερινή νίκη. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα στο τέλος, όμως σας φέρνει ισόβαθμους πλέον με την δόξα αλλά και την αρκή. Καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πλέον δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια είναι τελική. Βλέπουμε όλες οι ομάδες παίρνουν πόντους. Θα είναι μια δύσκολη συνέχεια. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε τους τρεις βαθμούς και βλέπουμε τη συνέχεια. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά και κάθε παιχνίδι πηγαίνουν για τους τρεις βαθμούς. Να, θα ήθελα δύο λόγια και για το δικό σου προσωπικό κομμάτι. Ήσουν εκτός περίπου 7 μήνες, ήθελες παιχνίδια στα πόδια, ήρθες στην Ένωση και δείχνεις ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Ήταν ένας από τους λόγους που έχω έρθει στην Ένωση, για να πάρω περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια μου. Εντάξει, σημασία δεν έχει ποιος πετυχαίνει τον γκολ, ποιος βάζει τα περισσότερα τέρματα. Σημασία είναι η ομάδα να παίρνει στους βαθμούς και να βλέπω τη συνέχεια κάθε παιχνίδι χωριστά. Θα ήθελα και δύο λόγια για το παιχνίδι που έρχεται απέναντι στην Ανόρθωση. Φαίνεται ότι θα γίνει πολύ σκληρή μάχη μέχρι τέλους για την παραμονή. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά όπως σας είπα, βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και σε κάθε παιχνίδι πηγαίνουν για τους τρεις βαθμούς. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μινά, συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, είστε καλά. Αυτά από τον Μινά Αντωνίου από πλευράς της Ένωσης. Κοντά μου και ο Νίκος ο Κωνσταντίνου σε δευτερόλεπτα από πλευράς της Δόξας, μια και δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε ο ποδοσφαιριστή από πλευράς της προσφυγικής ομάδος. Κύριε Κωνσταντίνου, ένα αποτέλεσμα σαφώς που δεν θα θέλατε στο σημερινό παιχνίδι. Τρεις ομάδες ισοβαθμές πλέον με 20 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για τη Δόξα? Όπως έχει πει και ο Μινάς, όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα από το κεμπρός. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην Ένωση. Πιστεύω όμως ότι ένα ισόπαλο αποτέλεσμα θα ήταν πιο δίκαιο. Αν η ομάδα μου συνεχίζει να αγωνίζεται όπως αγωνίστηκε το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχω κανένα λόγο ανησυχίας. Πιστεύω ότι παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο και αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν και νίκες. Κύριε Κωνσταντίνου, θεωρείτε ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού κόστησαν οι απουσίες σήμερα στην Δόξα? Οι παίκτες που κλήθηκαν να αντικαταστήσουν αυτούς που απουσίαζαν, νομίζω ανταποκρίθηκαν. Δεν μπορεί να ξέρεις τι ακριβώς σήμαινε η απουσία του κάθε ενός από τους παίκτες που έλειπαν. Η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Φανήκαμε άτυχοι σε 2-3 στιγμές. Για μένα το ισόπαλο αποτέλεσμα θα ήταν πιο δίκαιο. Και δύο λόγια με την Πάφο εντός έδρας στην αμέσως επόμενη αγωνιστική. Νίκη. Τίποτε άλλο. Μόνο νίκη. Πιστεύω ότι μπορούμε, αν συνεχίζω να επαναλαμβάνω, παίξουμε το ίδιο ποδόσφαιρο που παίξαμε στο Παραλίμνη, θα έρθουν και οι βαθμοί. Κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά και από τον Νίκο τον Κωνσταντίνου, τον εκπρόσωπο τύπου της Δόξας. Τελειώνω με τα ρεπορτάζ. Κωνσταντίνος Φάνο από πλευράς της Ένωσης Νέων Παραλίμνιου. Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια για την νίκη. Πού κρίθηκε κατά την δική σου άποψη το σημερινό παιχνίδι? Θεωρώ στη θέληση πραγματικά. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες είχαν από ένα καλό ημίχρονο. Ευτυχίζαμε να σκοράρουμε εμείς. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε δεύτερο γκολ έτσι ώστε να κλειδώσουμε την νίκη. Ήρθε το άγχος στα τελευταία λεπτά, ήρθε και η κούραση. Περάσαμε μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη με μια ανυπερπροσπάθεια στο θεσμό του κυπέλλου. Νομίζω ότι αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές ήθελαν πάρα πολύ να πάρουμε τους τρεις βαθμούς σήμερα και θεωρώ ότι αυτό ήταν το κλειδί για να αντέξουμε και να πανηγυρίσουμε την νίκη. Μια πολύ σημαντική νίκη. Ξεκινούμε με το δεξί, τη δεύτερη φάση. Και όπως ανέφερε και ο Μινάς, σκληρή δουλειά γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητες μας και με χαμηλά το κεφάλι θα καταφέρουμε πάρα πολύ. Και μια τελευταία ερώτηση. Αφαιρεί από την πίεση αυτή η νίκη και οι τρεις βαθμοί? Όχι, είμαστε πολύ νωρίς στη δεύτερη φάση. Είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική. Υπάρχουν ακόμα 9 παιχνίδια, ακόμα 9 τελική. Και έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε εβδομάδα να βλέπουμε τον αντίπαλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να προσπαθούμε να παίρνουμε τους βαθμούς που πρέπει. Και μακάρι στο τέλος να έχουμε κάποια παιχνίδια που να είναι απλά διαδικαστικά και να μην χρειάζεται, να μην χρειαζόμαστε τους βαθμούς για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά και ευχηθούμε καλή συνέχεια στη ομάδα της Δόξης. Αυτά, Γρηγόρη, και από τον Κωνσταντίνο Φάνο, τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Νέων Παραλίμνιων. Ο λόγος σε σένα. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Ετοιμάζεις τους προπονητές, τους πρόχνεις έτσι λίγο σε εισαγωγικά να πάνε στην αίθουσα τύπου να ακούσουμε τι έχουν να πούμε μετά το τέλος του αγώνα. Στα γρήγορα να δούμε και τα στιγμιότυπα, τις καλύτερες φάσεις που ήταν λίγες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν καλύτερη η Ένωση, είχε και τον γκολ στο 15ο λεπτό. Η Δόξα ήταν καλύτερη στο δεύτερο, είχε περισσότερες τελικές και πλησίασε σε τρεις περιπτώσεις την ισοφάριση. Πράγμα που δεν το κατάφερε και παρέμεινε αυτή η πολύτιμη νίκη μέχρι το τέλος για την Ένωση. Έδωξα ένα τον γκολ του Μινά Αντωνίου, τον οποίο ακούσαμε να λέει στον συνάδελφο τον Ανδρέα Παυλίδη ότι δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει. Είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Σημασία έχει να παίρνει τους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πολύ όμορφο τον γκολ που πέτυχε. Η Ένωση είχε άλλες μια-δυο καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο και με τον Βαλιάνο σε ένα φάουλ. Εδώ μια προσπάθεια όλοι και όλοι είχε στο πρώτο 45 λεπτό η Δόξα στο σούτ του Λουίς Κάρλος. Εδώ το φάουλ του Βαλιάνου. Πέρασαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ένα φάουλ από τον Πόλεβη στο 51ο λεπτό. Μοναδική καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ουντόζη στο 63ο λεπτό. Είχε μια με τον Αντωνίου ένα σούτ στο 25ο. Εδώ μια καλή προσπάθεια έσωσε ο Πέτρου, έδωξε σε κορνέρ ο Πέτρου που αντικατέστησε τον Κλέιμαν στο 36ο λεπτό. Εδώ μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και ο Αμπαρτσουμιάν και ο Κυριάκου έσωσαν. Εδώ το γύρισμα του Λουίς Κάρλος, ο Αλεξάνδρου στην πρώτη προσπάθεια. Εδώ η δεύτερη από τον Στεφάν Πατίν, έδωξε με υπερένταση, με υπερπροσπάθεια ο Πέτρου. Και πάλι από τα αριστερά με τον Λουίς Κάρλος η Δόξα. Είχε άλλη μια καλή ευκαιρία προς το τέλος του αγώνα. Παρέμεινε όμως μέχρι το τέλος το 1-0. Κέρδισαν στο δεύτερο γκρουπ οι τρεις ομάδες που ήταν στις τελευταίες θέσεις. Δηλαδή κέρδισε και ο Ερμής και η Ένωση και η Αλκή. Πλησίασαν τη Δόξα και την Πάφο. Αυτές οι πέντε ομάδες. Πιο λίγες πιθανότητες ο Ερμής που κέρδισε, αλλά κέρδισαν και οι δύο ομάδες που ήταν από πάνω του. Αλλά θα γίνει η προσπάθεια μέχρι το τέλος. Υπάρχει ελπίδα και για τον Ερμή. Θα γίνουν πολλές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις μέχρι και το τέλος αυτού του πρωταθλήματος. Έχετε στην παρέα σας και τον πρόεδρο του Ερμή, τον Λουκά Φανιέρο. Βεβαίως. Θα στα μπει καλύτερα απόψε όσο αφορά τον Ερμή. Μεγάλος ο συνωστισμός, Γρηγόρη, πλέον. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Και θα γίνει μια τεράστια μάχη βεβαίως. Πάμε να δούμε τις κάρτες της αγωνιστικής μέχρι να ετοιμαστούν και οι προπονητές, να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ΑΕΚ ΑΕΛ 1-0, Απόλλωνας Ομόνοια 3-1, Νέα Σαλαμινά Αποέλ 1-1, Πάφος Αλκή 0-3, Ερμής Ανόρθωση 2-1 και ο σημερινός αγώνας Ένωση Νέων Παραλιμνίου Δόξα 1-0. Στη βαθμολογία, όπως έχει διαμορφωθεί πλέον, 23η αγωνιστική. Αποέλ και Απόλλωνας ισοβαθμούν με 50 βαθμούς. Η ΑΕΛ στην τρίτη θέση με 45, η ΑΕΚ με 42, η Νέα Σαλαμίνα 32 και η Ομόνοια στην πρώτη εξάδα με 31. Στην 7η θέση η Ανόρθωση με 28, η Πάφος με 21, τρεις ομάδες, η Δόξα, η Αλκή και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 20 βαθμούς και ο Ερμής στην τελευταία θέση με 13. Το πρόγραμμα. Επόμενη αγωνιστική, ΑΕΛ Απόλλωνας, Ομόνοια Νέα Σαλαμίνα από ΕΛΑΕΚ, Δόξα Πάφος, Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Αλκή Ερμής. Στον πίνακα τον σκόρερ, ο Σαντίκ παραμένει στα 12 γκολ, ο Νέμετς της Πάφου στα 11, όσα έχει και ο Τρισκόφσκι και ο Φαγκούντο Περέιρα, στα 10 ο Μωράης, 8 και ο Κίνγκσλεϊ με το Χουράδο, 8 γκολ οι ποδοσφαιριστές.
Ωραία, Γρήγορη, ξανά σε εσάς. Είναι έτοιμοι οι προπονητές. Α, πάμε κατευθείαν στους προπονητές. Κωνσταντίνε, ναι, και ο Λούκας Χατζηλούκας, πάμε κάτω να τους ακούσουμε. Τιμή. Συγχαρητήρια στην Ένωση, ήταν καλύτερη και κέρδισε δίκαια το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο και καλή συνέχεια. Thank you to the coach and yeah, we've had two games when I've been in charge of the team against Doxa, two very difficult games as was this. In the first half, we create some chances, we score. I would wish we had been, after the goal, a little bit more aggressive, keeping momentum. But the team keeps working very hard, also in the second half. Of course, in the end, it gets difficult. We are receiving some pressure from Doxa, who's trying to get back in the game. But I think we solve it well. And this victory, of course, is very important for us. Ευχαριστούμε τον προπονητή. Είχαμε δύο παιχνίδια από την ημέρα που ανέλαβα απέναντι στην συγκεκριμένη ομάδα και ήταν πολύ δύσκολο όπως και το σημερινό. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, είχαμε ευκαιρίες, καταφέραμε να σκοράρουμε. Δημιουργήσαμε και άλλες ευκαιρίες αν μπορούσαμε να σκοράρουμε ακόμα έναν γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι συνεχίσαμε αρκετά καλά. Ήταν αρκετά δύσκολο, δεχθήκαμε πίεση στο τέλος, όμως καταφέραμε να το ανακρατήσουμε, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την πίεση και αυτή η νίκη για μας είναι πολύ σημαντική. I just want to say also that the last couple of weeks or the last weeks we have been working so hard. Cup, we play important cup games. We went through to the semifinals. We are playing very important tournament games. Of course, it's very difficult for us, but we have solved it amazingly. I have to again address the players that the job that they are doing is absolutely fantastic. We are trying to create that winning culture in the team. And we can feel that is growing. And no matter what players, we've changed a lot of players the last games, changed players from each game. And the players that I put on the pitch, they're ready. And they help the team. So I'm a very happy coach. And I think we can look forward again with a lot of confidence. Θέλω να πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Υπήρχαν παιχνίδια του κυπέλλου, υπήρχαν πολύ σημαντικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Καταφέραμε να προκριθούμε στους τέσσερις του κυπέλλου. Δώσαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια για εμάς και όμως καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε. Πρέπει να συγχαρώ για ακόμα μια φορά τους ποδοσφαιριστές μου. Νομίζω ότι όλοι δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πνεύμα νικητή και αυτό είναι που θεωρώ ότι καταφέρνουμε. Χρειάστηκε τα τελευταία παιχνίδια να χρησιμοποιήσω αρκετούς ποδοσφαιριστές. Και όποιον χρησιμοποίησα ήταν ήδη έτοιμος, όποιον κάλεσα να χρησιμοποιηθεί ήταν ήδη έτοιμος και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλλαγή του Πολογούδια προς τα μέσα του δεύτερου μικρόνου ήταν αναγκαστική ή άλλο τακτικής. It was just tactical. Καθαρά τακτικής. He did a very good job. I'm very happy actually. George is getting, you know, back into the team these games here. He scored a very important goal in the quarterfinal. It takes a lot of guts to go up and take that penalty, and he did it. And today also he was struggling for the team. So I'm very pleased with his performances. Ήταν θέμα τακτικής. Ο Γιώργος προσπαθεί να επανέλθει ξανά στην ομάδα. Το χρειαστήκαμε στο θεσμό του κυπέλλου. Χρειάστηκαν αρκετά κότς για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Το έκανε, βελτιώνεται και είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για μας. Μάλιστα, αυτά από τους δύο προπονητές, Κάριτ Φέλχ και τον Λούκα Χατζηλούκα. Ρωτήθηκε για την αλλαγή που έγινε με τον Κολοκούδια. Είπε ότι ήταν για λόγους τακτικής. Σκοράρε το πολύ σημαντικό γκολ με την Πάφο, έδωσε την πρόκριση στην ομάδα της Ένωσης. Όπως και σήμερα, τον νικητήριο γκολ από τον Μινά Αντωνίου, τον οποίο ακούσαμε προηγουμένως, Κωνσταντίνε και Γιώργο. Αυτά από τον Τάσος Μάρκου. Καλή Ωραία. Συνέχεια στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς να αναφέρουμε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΕΡΜΗ, τον κύριο Λούκα Φανιέρο, είναι εδώ μαζί μας και να δούμε τώρα τον διαγωνισμό. Να καλέσουμε έτσι τον Ανδρέα. Καλησπέρα. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ξεκινάμε με τον διαγωνισμό. Έχουμε και αρκετά από social media και αυτή την εβδομάδα. Διαγωνισμός πρόβλεψε και κέρδισε. Κάθε εβδομάδα
δίνουμε την δωροκάρτα, κληρώνουμε ή δίνουμε, αναλόγως ποιος θα βρει τα αποτελέσματα, δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ από τα καταστήματα Sita Shop, μπορεί, μπορεί να θέλει να πάρει κάποιος από τα συγκεκριμένα καταστήματα. Και όσοι συμμετέχουν στην διαγωνισμό, θυμίζω πάντα, μπορούν να λάβουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση που αφορά ταξιδιωτικά πακέτα με προνομιακά εισιτήρια γηπέδου για τους τελικούς του Champions League και του Europa League, αρκεί να είναι συνδρομητές του Full Pack. Σαν γρήγορα θα δείξω πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Η διεύθυνση είναι η ακόλουθη, sita.com.cy/football/quiz. Αφού μπούμε μέσα, βλέπουμε αυτό που βλέπετε και εσείς στην οθόνη σας. Το λάβε μέρος. Θα βάλω σε όλα τα παιχνίδια ισοπαλία για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Σε όλα λοιπόν τα μάτσα, όπως προάλλη αναφέραμε, ισοπαλία. Να βάλουμε για τον καλεσμένο μας νίκη του Ερμή εδώ. Βεβαίως. Και είναι η πρώτη φορά που κάνεις εξαίρεση. Εξαίρεση γιατί έχουμε επίτιμο καλεσμένο. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Αυτά τα πολύ λίγα στοιχεία δεν παίρνει καθόλου χρόνο όπως είδατε. Και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνει κάποιος μέρος στην κλήρωσή μας. Παραλαμβάνω, θα έχουμε στη συνέχεια, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να πούμε και τον νικητή σήμερα ή νικητρία, αναλόγως τι θα γίνει. Περνάω ευθύς αμέσως και στο hashtag της εκπομπής Ωραία Μπάλα. Το θυμίζω όπως πάντα, τον Μπάλα με μπει, το βλέπετε εδώ πάνω. Περνά και συχνά πυκνά από κάτω για ερωτήσεις ή απορίες, ό,τι θέλουν να μας μεταφέρουν. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στα social media. Πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε αθλητική εκπομπή και βεβαίως τη μεγάλη επιτυχία του Μίλαν Ντραϊκόβιτς. Πρώτο χρυσό της Κύπρου σε αγώνες κλειστού στίβου. Μπράβο στο παιδί. Ένα σωστό τίτλο θα ήταν από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ τότε στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ντραϊκόβιτς Γιώργο, ο οποίος εκτός από ότι είναι αθληταράς, είναι εξαιρετικό παιδί και είναι παράδειγμα το πόσο επαγγελματισμός μπορεί να οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Το παιδί με σκληρή δουλειά, προπόνηση, δεν είναι τυχαίο αυτό που. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στο αθλητισμό. Ένα συγχαρητήρια βλέπουμε του Προέδρου της Δημοκρατίας για την υπέροχη προσπάθειά του που τη χαρακτηρίζει. Πέρα παρακάτω στα story που ανάρτησε και ο ίδιος. Ποιος είναι ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς, έγραψε κιόλας. Πάνω ψηλά στη φωτογραφία μαζί με το χρυσό μετάλλιο. Είναι περήφανος βεβαίως. Ακριβώς. Εδώ και η φωτογραφία με το γούρι του, όπως αναφέρει, με τη φίλη του. Μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και περνάει παρακάτω. Εδώ το συζητούσαμε πριν στο γραφείο. Ο Μάριο Μπαλοτέλη μας έδειξε ένα νέο τρόπο να πανηγυρίζει. Δεν ξέρω αν κάνατε. Ο Γιώργος. Εντάξει, δεν πρόλαβε τα κινητά. Εσύ, είπαμε του Κωνσταντίνα, ανέβασε κανένα story ή καμιά φωτογραφία εν ώρα αγώνα. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, να δείξουμε ακριβώς τι έγινε έτσι στα γρήγορα στους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν. Μπαίνοντας βεβαίως, που αλλού, στη σελίδα του Μπαλοτέλη. Εδώ το βλέπουμε να σημειώνει το πρώτο γκολ της Μαρσέιγ στον αγώνα που έγινε το Σαββατοκύριακο. Να τρέχει, να παίρνει. Αμέσως ένα κινητό. Το είχε προσυνεννοημένο το πλέον. Βεβαίως, βεβαίως. Και βλέπουμε εδώ τι κάνει. Θα δείξω και έτσι λίγο το βίντεο από τη δική του γωνία, από τη γωνία του κινητού του. Βλέπετε εδώ, επαναλαμβάνω, 12ο λεπτό του μάτς, πήρε το κινητό, πανηγύριζε έτσι. Άλιστα. Στη συνέχεια συνεχίζει το παιχνίδι. Αυτά, παιδιά. Ξεκινώντας από το Ερμή Ανόρθωση, έχουμε κάτι από social media. Υπάρχουν κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Και τον πρόεδρο τώρα. Αυτή εδώ η πολύ ωραία τοποθέτηση του Ερμή στα social media. Μέσα στο Facebook, Παλιγαρίσια νίκη και το Ερμίσιν είναι εδώ και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουν όλοι, το όλοι με κεφαλαία. Θα έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε στη συνέχεια τον Πρόεδρο και την εξέλιξη στα διοικητικά της ανόρθωσης που στην ουσία υπήρξε η συνάντηση, ενημερώθηκε εντελεχώς ο Χρήστος Πουλαίδης που είναι το μεγάλο μετόχον της εταιρείας και επιβεβαιώθηκε ότι η οικογένεια Πουλαίδη παραμένει κοντά στην ανόρθωση και τόσο η αγάπη όσο και η εμπρακτή βοήθειά της είναι πάντοτε δεδομένη. Ο κύριος Μιχάλης Χατζιπαντέλας αναλάβει πρόεδρος της εταιρείας Ανόρθωση Ποδόσφαιρο Δημόσια Λίμιτεντ έχοντας τη στήριξη των δύο μεγάλων μετόχων, η τελευταία εξέλιξη στην ανόρθωση. Μάλιστα, θετική εξέλιξη. Ακριβώς. Να βρει τα πατήματά της. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο, παντός, γιατί την ανόρθωση, ιδιαίτερα με αυτήν την κρίση που πέρασε, να βρει ένα στήριγμα τουλάχιστον ένα σωσίβιο σωτηρίας. Πολύ το έχουν απολύτω ανάγκη αρκετές ομάδες από στήριξη. Ωραία, πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Λούκα Φανιέρο, βεβαίως. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, καλώς όρισες, Πρόεδρε. Καλώς όρισες. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Και εγώ. Νίκη ψυχολογίας, θα έλεγα. Πολύ σημαντική νίκη για εσάς, ιδιαίτερα σε αυτό το χρονικό σημείο. Κοίταξε, μια νίκη όμως που δεν είναι τελική ανάλυση, όμως είμαστε στο ίδιο παρανομαστή. Κέρδισαν και άλλοι, έτσι. Κέρδισαν και άλλοι. Νομίζω ότι θα γίνει ένα άγριο τελικός. Το final που λέμε θα γίνει όπως πρέπει να γίνει, από όλες τις ομάδες. Εκτός στην ανόρθωση, νομίζω, γιατί προχώρησε αρκετά. Πάντως πιστεύω ότι θα είναι κάποιες ανατροπές.
Είναι τελικός για εσάς το επόμενο παιχνίδι? Εμένα θα είναι κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Για μένα. Για τους άλλους όμως τι θα είναι? Γιατί μην ξεχνάς πάνε δύο. Τώρα όμως ποιος θα είναι ο δεύτερος. Πρόεδρε, νίκη μετά από 4 μήνες. Τι σημαίνει για την ψυχολογία της ομάδας αυτό? Κοίταξε, είναι η χειρότερη χρονιά του Ερμή αυτή που περάσαμε. Όλα τα φταξίματα τα έχω εγώ. Γιατί δεν ήμουν κοντά στην ομάδα μου την ομάδα που έπρεπε. Δεν θα ρίχνουμε ευθύνες σε προπονητές και αυτά. Πάντα ο καπετάνιος φταίει. Γιατί, πρόεδρε, δεν ήσουν κοντά στην ομάδα? Πέρασα ένα περιστατικό αυτή το χαμό του πατέρα μου και δεν είχα την ψυχολογία να ασχολούμαι με ποδόσφαιρα ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό έγινε αυτά που έγινα. Τώρα όμως πρέπει να κάτσω δίπλα στην ομάδα. Έτσι είναι η ζωή, πρέπει να συνεχίζουμε τη ζωή μας. Να πάμε παρακάτω. Και νομίζω ότι ο Ερμής δεν θα χαθεί έτσι εύκολα. Και δεύτερα κατηγορία να πάμε, θα το φέρουμε στην πρώτη κατηγορία τον χρόνο. Τι είναι για σένα ο Ερμής? Αυτή είναι μια ερώτηση που έπρεπε να την κάνει. Ακούω για ορισμένους, δηλαδή που είναι προέδροι, που είναι αυτά, να έχουν απλώς ότι είμαι στην Ανόρθωση, είμαι στην Ομόνια, είμαι στο έτσι, γιατί είμαι ένας πρόεδρος. Γιατί μπήκα εκεί. Εγώ όμως δεν είμαι στο Ερμή γιατί είμαι ένας πρόεδρος. Στο Ερμή ήταν όλη η οικογένειά μου, ήταν ο πατέρας μου, οι θείοι μου όλοι, πέρασαν από εκεί. Και είμαι ειδικά συνδεδεμένος με αυτήν την ομάδα. Είχα κάλεστα την ευκαιρία να πάρω για την Ομόνια. Μου έγιναν προτάσεις και με άλλες ομάδες, άλλα να μην τις λέμε τώρα, τα περασμένα χρόνια. Όμως εγώ δεν μπορώ να πω τώρα ότι έχω ένα γιο και επειδή δεν είναι όμορφος, δεν είναι φτωχός, έτσι να το πω, σε πουλάω και πάω να πάρω τον άλλον που είναι πιο έτσι. Αυτή είναι η ομάδα μου, με αυτή θα μείνω και αυτή θα συνεχίσω να είμαι. Πρόεδρε, οι συνεχείς αλλαγές προπονητών δηλαδή θα σταματήσουν? Όχι, δεν θα σταματήσω. Όταν μπαίνει καλή ομάδα, όλα καλά. Όταν δεν μπαίνει καλή ομάδα, πρέπει να γίνονται αλλαγές. Νιώθεις ότι κάποιες φορές, πρόεδρε, μπορεί ας πούμε, μια αποφάση να παίρνετε είτε βιαστική είτε χωρίς πολλή μελέτη, ή μπορεί να μετανιώσεις κάποιες φορές που έδιωξες κάποιους προπονητές? Για ό,τι κάνω, δεν μετανιώνω. Πριν να το κάνω, το σκέφτομαι αρκετά καλά. Στις παραπάνω φορές στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν είναι τυχαία. Μπορεί εσύ να βλέπετε από εκεί, ο Φανιάρος έδιωξε τον προπονητή. Αν έρθετε να μιλήσουμε μόνοι μας, να σου βάλω 7 λόγους. Όχι να εξύπνησα να μπορεί να ή προπονητής ή παίχτης. Πάντα πίσω από τις κάμερες υπάρχουν πολλά περιστατικά που δεν μπορούμε να τα λέμε. Μάλιστα. Για να μην διασύρουμε οποιοδήποτε παίχτη. Να πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τι έγινε στο προχθεσινό παιχνίδι. Νίκη ψυχολογίας για τον Ερμή ενάντια στην Ανόρθωση. Να δούμε τα στιγμιότυπα και επιστρέφουμε. Νίκη οξυγόνων για τον Ερμή, ο οποίος κέρδισε την Ανόρθωση με 2-1 και παραμένει ζωντανό στη μάχη για την αποφυγή της διαβάθμισης. Σε ένα κομβικό παιχνίδι, η ομάδα του Χρήση Μιχαήλ έπαιξε πολύ καλά απέναντι στην Ανόρθωση, που φαίνεται να ταλαιπωρείται στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Ερμής ξεκίνησε επιθετικά και κατάφερε να προηγηθεί με εκτέλεση πέναλτι του πρώτου σκόρερ του Γιάννη Ταραλίδη. Ένα πέναλτι που έγινε από τον Ρικάρτο Λαβόρδε. Ο αρχηγός του Ερμή θα πλασάρει εύκολα και εύστοχα 1-0. Ο Ερμής το 37 μένει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λαγού, με αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η καλύτερη φάση για την Ανόρθωση στο 45 με το σουτ του Μπουφ να σταματά στο δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ερμής πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Μπουλά, που ήταν από τους κορυφαίους σε απόδοση της αραδιπιωτικής ομάδας. Θα κατεβάσει υπέροχα την μπάλα στην περιοχή απέναντι στο Δημητρίου. Θα καθυστερήσει, θα κάνει τώρα το σουτ. Όχι, κρατάει την μπάλα. Τώρα το τελείωμα 2-0 στο 63ο λεπτό. Η Ανόρθωση είχε ανούσια υπεροχή στη συνέχεια και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Ντουρί στο 84. Που έχει χώρο. Θα κάνει την σέντρα και κεφαλιά γκολ. 1-2 για την Ανόρθωση στο 84ο λεπτό. Έσταζε μέλη για τους παίκτες του ο Χρήστος Μιχαήλ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω για τους ποδοσφαιριστές του Ερμή. Δεν μπορούσα να μιλήσω πιο πριν. Συνεχώς τα αποτελέσματα ήταν άσχημα για μας. Απλά μετά το όσα έδωσα σήμερα. Αυτά που δίνουν καθημερινά από τη μέρα που είμαι εγώ εδώ στη ομάδα του Ερμή, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και είμαι περήφανος για αυτούς. Προβληματισμένος, όπως άλλωστε τον τελευταίο καιρό, ο Στρέπελ. I don't want to blame anything or anyone in this game. Θέλω να ρίξω ευθύνες σε κάποιον ή σε κάποιους για αυτό το παιχνίδι. I can play about the suspended or what. I don't do it. You can talk about everything you want, but we were not good enough to win today. Θα μπορούσα να μιλήσω για τιμωρημένους και τα λοιπά, αλλά δεν θέλω. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να κερδίσουμε σήμερα. Πρόεδρε, την έκρηξη του Χρήση Μιχαήλ, πώς θα την χαρακτηρίζεις? Κοίταξε, το Χρήση τον Μιχαήλ δεν τον γνωρίζω πριν να έρθει στον Ερμή.
προσωπικά. Με εκπλήσει αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος, αλλά με σκληρές, σκληροτράχυλος προπονητής. Γιατί σε όλες τις αντίξωες συνθήκες βρίσκει τρόπο και επιβιώνει. Γιατί ο Ερμής τώρα δεν είναι στην καλή του κατάσταση, αν είναι οποιοσδήποτε προπονητής. Μου μιλάω ότι για να κάνει μια εντεκάδα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει το χαρακτήρα του Πρόεδρου του. Έχει χαρακτήρα. Όχι, μου αρέσει ο χαρακτήρα. Είναι σκληρό προπονητή που μου αρέσει και μακάρι ο Θεός να βοηθήσει και ο Τζίνον και εμάς να μείνουμε κάτι ώρα, γιατί θα είναι ο επόμενος προπονητής που θα είναι μαζί μας. Δίχως αφιβολία. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για την ανακοίνωση μετά το παιχνίδι. Ήθελα να δώσετε ένα μήνυμα ότι πρέπει να το εμποδώσουν όλοι. Γιατί έβγαινε αυτό το μήνυμα. Κοιτάξτε να σου πω. Κακά τα ψέματα, εδώ που είμαστε, υπάρχει στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και τύχη. Σαν τώρα βλέπεις στο παραλίμνη, δύο φορές, πας στη γραμμή, μπορεί να γίνει στο 2-1-1. Η τύχη εκεί βοήθησε το παραλίμνη. Και ικανότητα φυσικά, ναι. Και ικανότητα. Και ικανότητα, αλλά μιλούμε ότι βλέπεις ότι ζωαμέ, είχε μια ευκαιρία, μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει. Υπάρχει και τύχη. Εμάς δεν μας έχει καλά η τύχη. Δηλαδή, είναι ότι είμαστε στα χάκια μας, αλλά κάποτε είναι με η τύχη μαζί μας. Αυτά δηλαδή έρχονται όλα εναντίον. Νομίζω ότι ο Ερμής, αν κάνει άλλη μια νίκη πάνω στην αρχή, θα βάλει προβλήματα σε πολλές άλλες ομάδες. Διότι φάσει τους 16 βαθμούς. Άμα βγάλει 16 βαθμούς, είναι να τους κάνει προβλήματα όλους. Ποια ήταν η καλύτερη χρονιά που θυμάσαι εσύ ως πρόεδρος στον Ερμή? Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι ο Ερμής τερμάτισε τέταρτος. Έκαμε αρκετές νίκες σε Απόλλωνα, αρκετές νίκες σε Αποέλ, αρκετές νίκες εναντίον της Ομόνιας, αρκετές νίκες στις μεγάλες ομάδες. Μην ξεχνάτε ότι παίξαμε την Young Boys στην Ευρώπη. Πήγαμε την Ευρώπη. Μια ομάδα που ήρθε από το πουθενά. Σε μια ομάδα που ήρθε από είναι ένα μπάτζετ που ήταν πάντα. Εγώ δεν είναι θέμα, ότι, θέμα λεφτών. Πρέπει να ένα πρόεδρο να βάζει το χέρι του εκεί που φτάνει. Δεν είναι θέμα τα λεφτά και οι μαγκές και αυτά. Υπάρχει ισορροπία. Υπάρχει ισορροπία, αυτή είναι η δύναμη μου. Αν μπορώ να πάρω από οποιοδήποτε δουλεύουν κοντά μου το 100% ή το 150%, θα είναι η διαφορά. Αυτό είναι. Δεν μπορεί ας πούμε, να λες τώρα πάω να κάνω ένα δάνειο μισό εκατομμύριο για να βάλω στόχο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στο Ερμή. Έχει 8, έχει 10 χρόνια που είμαι εκεί, 11 χρόνια. Δεν πήγαμε σε οικονομικά προβλήματα γιατί είμαστε συναισθαμένοι. Εντάξει, βάλαμε αρκετά λεφτά, αλλά όχι όσα πρέπει να βάλουμε. Πρόεδρε. Έχετε ανθρώπους, επειδή είπατε τους ανθρώπους που δίπλα σας, που τους εμπιστεύεστε και ακούτε τις απόψεις τους. Ποδοσφαιρικά μιλώ. Κοίταξε, αρκετούς προπονητές, φίλους μου, μιλώ νύχτες, μιλώ μέρες, παίρνω τη γνώμη, μπορεί ο τελευταίος άνθρωπος να μου πει κάτι τώρα, βέβαια, και ένας τρελός να μου πει μια κουβέντα, εγώ θα την πάρω. Μ' αρέσει να ακούω όλο, τον πρώτο όλο τον τελευταίο άνθρωπο στη γη. Και μετά αποφασίζω. Πάντως ακούτε και του γιού σας. Είπατε ότι όταν του αρέσει ένας παίχτης, τον παίρνετε. Καλό σκάουτερ. Κοίταξε, ο Αντώνης είναι ένα παιδί 15 χρόνια, γίνεται 16 σε λίγο. Νομίζω ότι τα λεφτά που έδωσα μέσα στο ποδόσφαιρο, μαζί με τους μικρούς τους άλλους που, από το χωριό που μπορεί να τους εσώσαμε να φύγουν από τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβάνεται και ο γιος μου μέσα. Για τον λόγο ότι ένας νεαρός, όταν δεν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι 70% έχει πρόβλημα ότι θα μπλεχτεί κάπου. Είναι ο επόμενος πρόεδρος. Είναι ο επόμενος πρόεδρος και αυτός θα είναι και αυτός θα συνεχίσει. Μάλιστα. Έτσι είναι. Είναι τη οικογένεια ο Ερμής. Όπου και να πάει, θα είμαστε εκεί. Θα βάλουμε ένα κονδύλι από την οικογένεια να είναι σε αυτήν την ομάδα και θα προσπαθήσουμε, τουλάχιστον αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα κήπεδο μέσα στην Αραϊπούν. Εντάξει, εκεί αρμόδιοι δεν ξέρω τι γίνει στην Αραϊπούν. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί τους πλέον. Δικαιούνται οι άνθρωποι, παίρνουν ορισμένες θέσεις, δικαιούνται να λειτουργούν όπως θέλουν και εγώ να λειτουργώ όπως θέλω. Και άποψη σας για το φετινό πρωτάθλημα? Θα σου πω, επειδή μιλάς ορισμένα πράγματα που είναι εύστοχα, αλλά μιλάς για μένα ότι το εύκολο που λέτε εσείς ότι είναι 12 ομάδες. Το εύκολο είναι να γίνουν 8 ομάδες. Για εσάς που περάσετε από τα Αποέλ, που την Ομόνια. Που δεν πάει να είσαι από ελίστα. Άμα πέρασε μια ζωή στο Αποέλ, και εγώ αν παίρνω μια ζωή που είμαι στο Ερμή, μπορώ να πω είμαι Ερμής. Και εσύ που είσαι στην Ομόνια, δεν πάει να είσαι Ομονιάτης. Είναι ιστορία. Ναι. Ιστορία. Δεν μπορεί να διαγράψει κανένα, δεν μπορεί να διαγράψει την ιστορία. Έτσι. Και το μόνο πράγμα που βρίσκει στον άνθρωπο, δεν είναι τα λεφτά κι αυτά. Είναι η ιστορία του βρίσκει. Τα ξέρετε. Σωστό. Το λοιπόν, σου λέω ότι το πιο σωστό είναι να γίνουν έξι ομάδες. Αν θέλουμε κάθε μέρα ντέρπι,
να έχει, τώρα εντάξει έφυγε ο κόσμος, τώρα από τα γήπεδα, εντάξει τώρα θα σου πω ότι πριν που ήταν 10.000, 15.000 και είχε ντέρπι, ναι, όμως επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς μπήκαμε στην Ευρώπη, θα πιανούμε πάσα σε γραμμές της Ευρώπης κάποτε. Εδωδομένα. Εμείς παίρνουμε πάντα τα κακά από όλους και τα καλά δεν τα παίρνουμε ποτέ. Δηλαδή. Παρά μας χαρακολουθούμε την Ελλάδα, την πατρίδα μας που είναι η μητέρα μας. Ναι. Ακολουθήσαμε στον τραπεζικό τομέα, δεν καταστραφήκαμε. Ακολουθήσαμε σε πολλά πράγματα, δεν καταστραφήκαμε. Έτσι ακολουθήσαμε στα καλά πράγματα. Αν είχε έναν καλό, και πιάμε το. Στο ποδόσφαιρο, νομίζω τα τελευταία χρόνια κάναμε κάποια διαφορετικά πράγματα, βεβαίως. Διαφορετικά πράγματα, θα σου εξηγήσω. Βλέπεις τη δεύτερη κατηγορία, και λιμοκτονά, και λέτε αναγκάζονται να κάνουν φάκελο. Είναι να κάνουν εσύ, ρε φίλε μου. Θα σου εξηγήσω γιατί. Λόγω budget δεν ένα λεπτό, άμα μου βάλει σαμέ, ότι πρέπει ο άλλο που έχει budget. Ανάμιση εκατομμύριο, λέω τώρα, και εγώ έχω 100.000. Είναι τα που θέλει να κάνω δηλαδή. Εγώ άμα υπάρχει ένα τρόπο να κάνει λεφτά, να το κάνει. Άμα μπουν οι ομάδε όμω σε έναν κανάλι, ότι παίρνουν αρκετά λεφτά, τα τελικά δικαιώματα, παίρνουν. Δηλαδή, κάνουν survive, δηλαδή έχουν να ζήσουν. Δηλαδή, πρώτα, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που λέτε, είναι αδυναμώσει, πρέπει να δυναμώσει η δεύτερη κατηγορία. Ναι, πρέπει να γίνουν. Και αρκετέ ομάδε στη δεύτερη κατηγορία, να μπουν σε βαθμό, α πούμε. Αυτοί που παίρνουν τα πολλά τα τελεπτικά δικαιώματα να τα λιάνουν λίγο και να πάρουν και μικρές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Άρα να αυξηθούν οι ομάδες. Να αυξηθούν οι ομάδες, θα σου αυξηθούν γιατί. Πες τώρα ότι βλέπεις ότι ο Αντωνίου έβαλε γκολ. Ναι. Βλέπεις ότι ο Κατσιατής παίζει. Βλέπεις ότι ο Κολογούθιας παίζει. Παρουσία Κύπριο εν ποδοσφαιριστή. Ναι. Βλέπεις ότι ο Παραλίμνη παίζει με 5 Κύπριους. Το Παραλίμνη είναι άλλο είναι ιστορίες. Το Παραλίμνη είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς Κύπριους μέσα. Παραπάνω από όλους μας. Σημαίνει ότι. Και βλέπεις ότι παίζει ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο. Ένα λεπτό. Τώρα που βλέπεις έναν Κύπριο που να βγάλεις 5 Κύπριους αυτή τη χρονιά. 5 που να μπουν στην εθνική. Βλέπεις ότι οι σκάουτερ της εθνικής τώρα γερεύουν τους Κυπρέους. Αν το βάλεις στον Κυπρίο να παίζει πρώτη κατηγορία σε level δυνατό, να το βάλεις που η δεύτερη κατηγορία να κάτσει στην εθνική. Όχι, μπορεί να δυναμώσεις όμως την δεύτερη. Άρα θεωρείς αν έχουν περισσότερες ομάδες. Να τη δυναμώσεις. Ναι, κοίταξε να σου πω. Να τη δυναμώσεις, ναι. Όμως για να δυναμώνεις θέλεις και γήπεδα. Γιατί μπήκαμε στον νόμο της Ευρώπης που θέλει κάμερες, θέλει συστήματα, θέλει ασφαλείες, θέλει κάντζελα. Σωστό. Ποιος δεν θα τα βάλει τότε. Αφού δεν ξοδεύουν λεφτά εκεί, δεν ξοδεύουν λεφτά εδώ και αυτό υπάρχει λιμοκτονία στο ποδόσφαιρο. Και εμείς να ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο. Εργοδοτούμε αρκετούς ανθρώπους. Πολλοί που παίρνουν λεφτά από εμάς. Εγώ που άλλο τα λεφτά μου. Ζει πάρα πολύ κόσμο. Είναι αλήθεια. Ζει πάρα πολύ κόσμο που ποδόσφαιρο. Γι' αυτό πρέπει να το υποστηρίζετε. Δηλαδή, να μην λάλουμε ότι το καλό είναι να παίζουν 6 ομάδες. Αυτές που έχουν 15.000 κόσμο, ήταν κάτω. Εντάξει, 6 ομάδες σίγουρα. Συγγνώμη. Λέω, link, να κάνει link. Ναι, δέχομαι το. Ναι. Πόσε φορές να παίξει τα που έλεγε με την Ομονία, να κουράσει. Να κουράσει. Ενώ, άμα γίνεται. Να παίζει να έρχεται ένα ντερπί μετά. Ποιος είναι ο μαγικός αριθμός για εσάς, πρόεδρε? Για μένα, έπρεπε να έχει 4 ομάδες διαβάθμιση. 4 ομάδες διαβάθμιση, να έρχονται 4 ομάδες πάνω, να έχει δεύτερη κατηγορία όμως budget δυνατόν. Ναι. Και όποια ομάδα πέφτει, να παίρνει και λεφτά μαζί της. Για να αντέχει εννοείται. Να πας στην Ελλάδα και να σου πιάνει 5 εκατομμύρια και πέφτει η κατηγορία. Ένα πέσω, εγώ μπορεί να πέσω. Στην Ελλάδα ξέρεις τι γίνεται. Συγγνώμη, στην Αγγλία. Ναι. Όποια ομάδα πέσει, πιάνει και 10 εκατομμύρια. Ναι. Πάντως, πρόεδρε, που μιλάς τώρα για πρωταθλήματα. Για να αντέξει τα έξω. Ναι. Ο Ντίμης, ο κύριος, είχαμε μια έτσι. Βγάλε μια ναι, ανάλυση ναι, με ναι. Όλα τα πρωταθλήματα. Νομίζω 21 πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δείξουμε. Καλώς αναρωτήσω. Ωραία, τι βλέπουμε. Τι ναι. Βλέπουμε. Είναι 21 πρωταθλήματα τα οποία δείχνει πόσες ομάδες είναι στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, κάποιες έχουν 10 ομάδες, κάποιες έχουν 12, κάποιες έχουν. Και βλέπουμε ότι τούτες οι χώρες. Έχουν και πολύ περισσότερο πληθυσμό βεβαίως συγκριτικά. Ναι, και πόσες ομάδες έχουν εσύ? Συγγνώμη. Πόσες ομάδες έχουν που. Έχει 20, 10, 12, 8, 12 ομάδες. Και σημαίνει η δεύτερη link στην Αγγλία. Πόσα εκατομμύρια είναι το budget τους στη link. Όσα είναι όλες στις Κύπρο εμάς. Δηλαδή, όσο είναι τα δις που έχουμε εδώ στις τράπεζες που έχουμε λεφτά, τα έχουν στο ποδόσφαιρο αυτοί. Συμφωνάς όμως ότι. Όχι, να σου εξηγήσω. Σωστά που λέει ο άνθρωπος, ο κύριος Κυρζής. Επειδή όμως, ξέρεις, αυτή είναι παγιά γενιά. Όπως ήταν και ο πατεράδες μας, πλέον μπαίνουμε σε σύγχρονη κατάσταση. Ποια είναι η άποψη αυτό, βέβαια. Μπαίνουμε σε σύγχρονη κατάσταση. Ναι. Πρέπει. Εγώ δεν με νοιάζει, α πούμε, κάτι. Θέλω να γίνουν 10, θέλω να γίνουν 17, θέλω να γίνουν 18. Εγώ δεν είμαι στην τελευταία θέση.
Εγώ έκανα προεργασία ενώ 14-16 ομάδες που ήμουν Ευρώπη. Αν θυμάστε. Ήμουν ο πρωτεργάτης που ήταν κάτι τρίτη που ήταν ο Άρης και κάποια άλλη ομάδα που ήταν. Ναι, αλλά είπατε κάτι προηγούμενος όμως. Ε. Πάτε κάτι προηγούμενος. Ναι. Πρέπει να υποστηριχτεί το πλάνο να αυξήσει τις ομάδες. Πρέπει να δυναμώσει τη δεύτερη κατηγορία. Πρέπει να κάνει γήπεδα. Μπορεί να γίνει αυτό. Κοιτάξτε, σου εξηγήσω κάτι. Άμα έρχονται. Καλά. 100 εκατομμύρια γήπεδα που ζει. 100 εκατομμύρια γήπεδα που ζει. Κάτι ακούγεται το που ζει τώρα. Δεν καταλαβαίνω που βρίσκεται. Λεφτά πολλά. Αν βάλει και ανάμεσα σε 2 εκατομμύρια, σε 2 γήπεδα, αλλά να μπουσεί. Ενώ βλέπει στην Ισπανία, πάει και παίζει στην Βαρκελόνα σε ένα γήπεδο που είναι όπω τα μόχο του. Βλέπει που είναι καλυμμένο. Ναι, ναι, ναι. 5.000 κόσμο. Και θεωρεί ότι είναι γεμάτα. Δηλαδή, η Βαρκελόνα έχει τα φτάνει να πάει σε ένα χωριό να παίξει στην πρώτη κατηγορία τη Ισπανία. Χρειάζονται και οι ομάδε οι αδύνατε. Πρόσεξε. Για να γίνει και το παιχνίδι. Για να πιάνουν το τσάτ και μικροί. Να πιάνουν το chance του, να του δει κάποιο, να γίνει μεταγραφή, να γίνουν. Ναι. Ξέρεις, για να μπορεί να πάει. Εγώ λέω παίχτε δεν του στάζει μου μεγάλε ομάδε. Από μικρέ ομάδε του βρίσκουμε και του κάνουμε μεγάλου. Πώ θα δει έναν τώρα στη δεύτερη κατηγορία Κυπρέων, πώ θα το δει ο προπονητή του ΑΠΟΕΛ που είναι να παίξει στη δεύτερη κατηγορία μέσα στα χωράφια. Πώ θα το δει. Ενώ ήταν μέσα στην πρώτη κατηγορία παραπάνω Κύπροι, και έβλεπε τον, και αξίζει ο Κύπριο, να κάνει τη μεταγραφή του όπω έκαναν πολλοί Κύπροι. Και όπως βλέπεις, ο Πιέρος και άλλοι Κυπρέοι είναι σε μεγάλες ομάδες που δεν έχουμε ούτε. Εντάξει, υπάρχουν πλεονεκτήματα, αλλά τα μειονεκτήματα είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήματα. Κοίταξε, τα μειονεκτήματα που λες είναι ότι ένα έχει πρόβλημα να τα πει γιατί θα πιάνει πολλά τηλεοπτικά δικαιώματα, η Ομόνια, ο Απόλλων. Είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ναι, λοιπόν. Και απλώς τι είναι. Όχι όμως, για υποδομές, θα κάνεις. Βλέπεις όμως ότι και οι μικρές ομάδες υπάρχει ανταγωνισμό. Δεν παίζει πάντα πέρα με μεγάλες να έχει ανταγωνισμό. Πρέπει και ο δεύτερος γύρος όμως. Βλέπεις τώρα ότι είμαστε ανταγωνιστές. Ναι, έχει ανταγωνισμό με την κατάσταση. Αν υπέφταν τέσσερις ομάδες αν υπέφταν, είχε ένα παραπάνω το reaction. Πρόεδρε, ζητήσαμε από τον κόσμο να μας στείλει κάποιες ερωτήσεις για εσάς. Πρώτη ερώτηση είναι αν πιστεύετε αν θα καταφέρει να σωθεί ο Ερμής. Βεβαίως πιστεύω. 9 αγωνιστικές πριν το τέλος. Κάνετε τα μαθηματικά σας. Δεν κάνω μαθηματικά, γιατί είμαι καλό στα μαθηματικά και ξέρω τα παίξω. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ερμής έχει, άμα δεν είναι αρκή, έχει 70% να σου δει. Πού βασίζει το ότι είναι εμπιστοσύνη μου. Σου απάντησα. Πάνω με εμένα. Ακόμα μια ερώτηση. Αν υπάρχει έτσι έναν πλάνο για δημιουργία γυναικείας ομάδας. Ναι. Που τη Λουγκριτία είναι η ποδοσφαιρίστρια μας. Υπάρχει, ναι. Όταν μείνουμε κατηγορία, επειδή θέλουμε να παίζουμε στο χωριό μας, θα κάνουμε και μια ομάδα και αγωνίζεται στην ΑΡΑΙΠ. Για ακαδημία υπάρχει πλάνο. Η ακαδημία είναι μια από τις καλύτερες ακαδημίες μέσα στην πρώτη κατηγορία, να ξέρεις. Κάναμε πολλές συνεργασίες με άλλες ομάδες. Έχουμε 300-400 μωρά. Αλλά το κακό μας ποιο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Πασκάλ πρώτον, γιατί μας παρέχει τα γήπεδα του και είναι τιμή του αυτού του ανθρώπου, του Αλέξη. Ο κύριος Κουδελής που είναι υπεύθυνος εκεί στις ακαδημίες, είναι τιμή τους. Γιατί έχουν 200 μωρά και μας δίνουν τα γήπεδα και αγωνιζόμαστε εκεί, γιατί δεν έχουμε γήπεδα. Και αυτό είναι προς τιμή που πρέπει να τα λέμε αυτά. Για κάποιους ανθρώπους που δίνουν στον αθλητισμό. Σημαντικές βοήθειες. Όχι σημαντικές. Και για την ομάδα και για την κοινωνία. Αυτή γλίτωσαν τουλάχιστον 150 μωρά. Σωστό, είναι κοινωνικό. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει ο Θεός να το προσέχει. Σωστό. Πρόεδρε, όταν λέτε ακαδημία, έχει 400 παιδιά, είναι. Έχει οργανόγραμμα, δηλαδή έχετε προσοντούχους. Βεβαίως. Γιατρούς. Σου λέω ότι η ακαδημία μας είναι καλύτερη από την πρώτη ομάδα. Ο πρόεδρος ασχολείται. Όχι. Υπάρχουν αντιπρόεδροι πιο κατωμένα που ασχολούνται μόνο με τις ακαδημίες. Σε πολλά βαρετό βαθμό. Ναι. Ποια ομάδα, μας ρωτάει ένας φίλος εδώ, έχει το καλύτερο ρέστερ κατά την άποψή σας και ποια ομάδα θα πάρει στο τέλος του πρωτάθλημα. Από ποια ομάδα εννοώ, μπορεί να μάθουμε την ομάδα του. Καϊσής, βλέπουμε την ερώτηση και στην τηλεόραση. Ο Καϊσής λέει ποια ομάδα έχει το καλύτερο ρόστερ και ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Καμιά ομάδα δεν με ικανοποιεί πλέον εμένα μέσα στην Κύπρο. Νόμιζα ότι θα βλέπαμε ποδόσφαιρο. Βλέπεις την άκρη, πέτα. Βλέπεις. Επειδή δεν είμαστε οργανωμένοι για μεγάλα παιχνίδια στο εξωτερικό, είμαστε πίσω πολύ. Από προετοιμασίες, από αυτά τα πράγματα. Όταν πα στην Ευρώπη. Υποστήριξη, έτσι. Μάλιστα. Δεν βρίσκονται τώρα, είναι τα budget, είναι κανονισμοί τη ΚΟΠ, όλα μαζί. Δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν όταν έχουν 4 μάτια στο εξωτερικό. Θέλουν να πα να δείξουν ποιοι που είναι στο εξωτερικό. Κάνουν την υπερπροσπάθεια, παθαίνουν τραβήματα, την παθαίνωση, κοπώνονται και έρχονται ποτέ και σέρνονται.
Και αυτό είναι θεωρείς ότι οι μεγάλες ομάδες τώρα, οι τέσσερις που είναι στην Ευρώπη, που πήγαν για μέ, σέρνονται και οι τέσσερις. Ποια είναι η σχέση σου με τους άλλους πρόεδρους? Πολύ καλές σχέσεις μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρόεδρε, το ποδόσφαιρο μας έτσι οικονομικά πιστεύετε ότι είναι βιώσιμο? Δηλαδή μπορούν να αντέξουν τα budget οι ομάδες για να υπάρχει ένα πρωτάθλημα έτσι σε ένα επίπεδο τουλάχιστον υποφερτό, να το βλέπει ο κόσμος και να έρχεται στο κήπεδο? Ήσουν αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο, ήσουν και σε αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Εσύ όμως φορές φανέλα και παίζεις για την ομάδα σου. Ναι. Ο φίλος μου από εδώ έφτασε και επαγγελματισμού σου. Διαφορετικών καιρών ήσουν εσύ ποδοσφαιριστής. Εγώ έφτασα και τα δύο, ναι. Εντάξει, στο τέλος. Ναι. Νομίζω, ναι. Σωστό. Όχι αρκετό βαθμό. Αλλά αυτό ναι. Σωστό. Έφτασε ανθρώπους που για τα συμβόλαια τζάμε. Γιατί δεν τα πάρουν, δεν έρχονται και δεν παίζουν. Και άμα μείνουν δύο μήνες απειρότη, δεν μπαίνουμε στα γήπεδα και οργούνται τα προβλήματα. Τη στιγμή που ξεκινάνε ένα οικονομικό πρόβλημα σε μια ομάδα, ξεκινούν τα σκάνδαλα, ξεκινούν τα προβλήματα. Όπως βλέπουμε τελευταίως, με μια ομάδα που γίνεται τελευταίως. Ενώ όπως τις οικογένειες που ξεκινάνε από το οικονομικό, είναι το πρόβλημα. Είπε στην καλύτερη κουβέντα. Σε μια οικογένεια, όταν δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, θα φοράζει η γυναίκα σου, να έχει προβλήματα με τα μωρά σου. Ούλα. Και οι ομάδες είναι μια οικογένεια. Όταν δεν είναι καλά οικονομικά, ξεκινούν τα προβλήματα. Γι' αυτό. Ο Ερμής έχει οικονομικό πρόβλημα. Ο Ερμής αυτούς τους δύο μήνες έχει οικονομικό πρόβλημα γιατί θέλω εγώ να έχει. Μάλιστα. Όταν δέρνουν θα πληρώνονται. Όταν δεν δέρνουν θα μιλήσουν για μένα. Θεωρείτε είναι μέτρο πίεσης στους ποδοσφαιριστές? Έμεινα το τελευταίο χαρτί μου. Δεν έχω άλλο χαρτί να τραβήσω. Τα όσα όλα. Αντιδρούν οι ποδοσφαιριστές? Θα αντιδράσω όποιος σένα σφύ. Εγώ τους είπα. Όποιος δεν τα αρέσει πληρώνεται ότι δούλεψε το συμβόλαιο του και πάει στο καλό. Εγώ δεν έχω να χάσω όνομα. Αυτοί που είναι υποσφαιριστές θα χάσουν όνομα που θα γράφει στην ιστορία του, όπως ξέρετε, πήγε διαβάθμιση με τον Ερμή. Εμένα, ο πρόεδρος δεν θέλω να δείξω τίποτε. Δεν έχω ανάγκη να δείξω τίποτε. Σωστό. Εγώ εκτελώ έργο. Μέτρο πίεση. Έχει δίκιο. Συγγνώμη. Έχει δίκιο. Χτες πήραν αρκετά λεφτά. Αν δεν έρουν αρκετά, θα πάρουν αρκετά λεφτά. Αν δεν έρουν αρκετά, θα πάρουν. Δερούσε, έμπειρο. Τι άλλο να δέρουν να ξέρουν πάλι. Είσαι ικανοποιημένο εσύ με την ομάδα φέτος? Όχι. Δεν είμαι ικανοποιημένος, έκανα κακές επιλογές, όχι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Είναι θέμα ποιότητας παιχτών, πρόεδρε? Βεβαίως είναι. Έκανα κακές επιλογές πριν, έφερα ποδοσφαιριστές, και αναγκάστηκα να φύγουμε την ομάδα, και μείναμε αυτοί που πρέπει να μείνουμε οι καλοί, αλλά δεν μας αρκούν. 15 ποδοσφαιριστές έχω. Πρόεδρε, πώς γίνεται ο προγραμματισμός του Ερμή? Τα χρόνια που ήμουν εγώ και έκανα προγραμματισμούς, απλώς το καλοκαίρι μου δεν το έκανα holiday, το έκανα όλη μέρα στις τηλεοράσεις, με manager, με ένα-δύο άτομα δικά μου. Και κάναμε προπολογισμούς, πουλήσαμε ποδοσφαιριστές. Θέλει μάτι. Θέλει μάτι που 10 χρόνια νομίζω και ερώτουν πάντα. Αυτές τις 2 χρονιές δεν έκανα καλές επιλογές. Όχι επιλογές, δεν ενδιαφέρθηκα καθόλου με τους παίκτες. Απλώς υπόγραφα τα συμβόλαια. Είναι ψάχτικες που λέμε. Είναι ψάχτη καθόλου. Δίχω να μειώνω τον Κωνσταντίνο Καϊάφα, δίχω να μειώνω τον Κυράκο που ήταν ο τούτος. Απλώς γι' αυτοί έφεραν ποδοσφαιριστές που δεν κάνουν. Πατλάκ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Πάβος Αλκή να δούμε πώς ακριβώς η Αλκή πήρε την νίκη και επιστρέφουμε ξανά με τον Πρόεδρο. Ο οδοστρωτήρας η Αλκή, η οποία κατάφερε να κερδίσει με 3-0 στην Πάφο την τοπική ομάδα, σπουδιατακτική από τον Κώστα Σακά που κέρδισε κατά κράτος τη σκακέρα του αγωνιστικού χώρου τον Ζέλικο Κόπιτς, ο οποίος είχε πολλές απουσίες. Ο Ιβάν Κάρλος με εκπληκτική προσπάθεια στο 28ο λεπτό και με τη βοήθεια όμως του Ζίβουλιτς άνοιξε το σκορ για την Αλκή αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Ένα γκολ που όπως είπαμε είχε και αρκετή δόση τύχης. Φεύγει στην αντεπίθεση ο σέντερφορ της Αλκής και προσπαθεί να αποφύγει και τα καταφέρνει και. Και μπαίνει τον γκολ τελικά 1-0 από την εξαιρετική ενέργεια του Κάρλος. Πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, ο Φλόρες με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διευρύνοντας το προβάδισμα της Αλκής. Εκτελεί το κόρνερ της Αλκής, το πρώτο δοκάρι πάει μπάλα. Ο Φόλμπρεχτ κέρδισε την κεφαλιά. Ο Τραϊτσεύσκι, ο Φλόρες είναι γκολ 2-0. Η Αλκή στο 41ο λεπτό. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 64ο λεπτό με το Σπόλιαρτ να κερδίσει πέναλτι σε ανατροπή του από το Σιρόκ με το Σταύρου να σκοράρει. Στο 65ο λεπτό λοιπόν Ανδρέα Σταύρου απέναντι από τον Μολ εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 η Αλκή. Η Πάφος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μολ που ανέτρεψε τον Μπελαμεϊρή. Ο Σακά στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η νίκη. Σημαντικό για μας. Μένουμε κοντά στους υποψήφιους μας. Και βλέπουμε τη συνέχεια με περισσότερη αισιοδοξία.
Την κούραση επικαλέστηκε ο Ζέλκο Κόπιτς σαν τον κύριο παράγοντα που έφερε την ήττα. Είχαμε τρεις εβδομάδες με συνεχόμενα μάτς. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές μας παίξανε για πάρα πολλά λεπτά συνεχόμενα. Είχαμε τις απουσίες λόγω τραυματισμών, λόγω καρτών, όμως και οι ποδοσφαιριστές που κληθήκαν να τους αναπληρώσουν στο σημερινό παιχνίδι δεν μας έδωσαν τόσα πολλά. Έχουμε ενημερώσει μόλις τώρα ότι αναλαμβάνει πρόεδρος της εταιρείας της Ανόρθωσης ο κύριος Χατζιπαντέλας και είναι είδηση βεβαίως για την ομάδα της Ανόρθωσης. Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο. Είχατε αναφέρει προηγουμένως ότι η Ομόνια μπορούσε να περνάει για την Ομόνια, είχε και κάτι το καλοκαίρι. Ναι. Πώς βλέπετε την Ομόνια? Πώς βλέπετε την Ομόνια? Αποτυχία. Για μένα. Όταν η Ομόνια είναι σε έκτη θέση, δεν αποτυχία. Όμως οι άνθρωποι που ήρθαν νομίζω ότι δεν είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Όλοι μπαίνουμε για να μάθουμε. Σωστό. Του χρόνου νομίζω θα είναι καλύτεροι γιατί θα δουν τα λάθη τους και του χρόνου αν έχουν τα λεφτά τα αρκετά που όπως λένε ότι έχουν, νομίζω ότι θα πάει καλύτερα. Αλλά αυτό που γίνεται με την Ομόνια για μένα είναι λυπηρό να διχαστεί η Ομόνια. Έπρεπε να σκεφτούν καλύτερα οι αρμόδιοι για να γίνει. Ας πούμε αυτό που γίνει η δεύτερη Ομόνια, αυτό είναι που δίχασε την Ομόνια. Ναι. Είναι πολλά σημαντικό πράγμα. Αλλά τώρα. Πάει κόντρα στην έννοια του ονόματος Ομόνια. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι απώλεια, όχι απώλεια. Αυτό είναι καταστροφή Ομόνια. Έχουμε ερώτηση από ένα φανατικό Ομονιάτη προς τον κύριο Φανιέρο που ρωτάει, κύριε Λούκα, εάν ήσουν πρόεδρος της Ομόνιας, τι στόχους θα είχες εσύ προσωπικά στην ομάδα? Τσάπιολι. Το καλοκαίρι. Πριν να ξεκινήσω. Πρέπει να πιάμε το πρωτάθλημα όμως πρώτα. Κατάλαβες. Ξέρεις τι σημαίνει η Ομονία. Εσύ ξέρεις. Βεβαίως ξέρω. Ο κόσμος και λείπει η Ομονία. Ναι. Λείπει η Ομονία μέσα στην Ομονία. Γιατί η Ομονία σημαίνει. Ναι. Λείπει η Ομονία μέσα στην Ομονία. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Γιώργο. Αυτό είναι. Όμως, εάν η Ομονία ενωθεί με τον κύριο Μπασταύρου που έχει τα λεφτά, να έχουν πρόβλημα και τα ΑΠΟΕΛ. Και ο Απόλλων αρκετή. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, όπως δεν κατάλαβα, βάζει λεφτά, δεν ξέρω το σκοπό του τι έχει μέσα στο κεφάλι του. Μπορεί γι' αυτό να θέλει. Μα για να βάλει, σημαίνει ότι θέλει να την κάνει την Ομόνια. Θέλει να κάνει κάτι και μπορεί να είναι επιχειρηματίας καλός. Και βλέπει πρώτη γη. Πρέπει. Έτσι είναι εντρελό, και θέλει να με τζελάει να βάλω 10 εκατομμύρια γιατί έτσι θέλω. Αλλά συνήθως. Μπορεί να πιάει μια πιο μεγάλη ομάδα σε εξωτερικό και να κάνει ό,τι θέλει. Συνήθως όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο μέχρι να μάθουν. Γι' αυτό σου είπα. Όμως δεν μπορεί να δικάσει που τον πρώτο χρόνο άνθρωπο μπαίνει. Στο ποδόσφαιρο όλοι ήταν νέοι νομίζω. Ο Λάρκο είναι καλή επιλογή για μένα γιατί είναι έμπειρος σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι του χρόνου η Ομόνια είναι πολύ δυνατή. Αλλά δίχως τον κόσμο της, πάλι 20% θα είναι η Ομόνια. Πώς μπορεί να φέρει να έρθει ο κόσμος πίσω πρώτα? Διαβουλεύσεις, συναντήσεις, να κάτσουν οι δημούτες τους κάτω. Γιατί ό,τι κάνουν είναι κακό για την Ομόνια. Υπάρχει και ο. Κοίταξε, σε όλη τη δημοκρατία υπάρχει τρομοκρατία. Παντού σε όλον τον κόσμο. Υπάρχει τρομοκρατία. Εγώ καταλαβαίνω τι εννοείται. Ναι. Λοιπόν. Δεν ασχολούμαι με γεωπολιτική και δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Λοιπόν, στην Ομόνια δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν ανοθεί η Ομόνια, σου λέω, θα έχουν αρκετό κόσμο, θα έχει προβλήματα που είναι αντίον τη Ομόνια. Μας ρωτάει ένας φίλος ποια είναι η γνώμη σας για την έσταση του Απόλλωνα και αν ο ΚΟΑ έκανε κάποια λάθη για την κάρτα οπαδού. Να μιλήσω. Πρώτα με τον Απόλλωνα δεν τα πω καλά εγώ. Ξέρω ο κόσμος. Γιατί? Υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ των φιλάθλων, δικαίωμα του ανθρώπου να κάνουν ό,τι θέλουν. Και αν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε απασχολούμαι. Εμά σου λέμε φιλάθλους εγώ, γιατί ο φιλάθλος δεν κοινό, δεν μπορεί να βάλει στο νου σου. Παντού σε όλα τα ποδόσφαιρα υπάρχουν κόντρες. Γιατί δεν είμαι μια φορά το Απόλλωνα, και πιάνε το Απόλλωνα το πρωτάθλημα, και έχουν πρόβλημα. Έμπειρας. Καλά, δεν έχει πρόβλημα. Το λάθος έγινε. Τη στιγμή που υπάρχουν νόμοι. Στην ΚΟΠ πρέπει να γίνει ο νόμος. Στον ΚΟΑ. Όχι. Η ΚΟΠ που ήταν. Στον ΚΟΑ ναι. Τη στιγμή όμως που ήρθε έκαμε το παιχνίδι. Να ξέρουμε ότι να έχουν τη δικαιολογία, τι σημαίνει δικαιολογία. Τη στιγμή που ήταν έγκυρο την ώρα που παίχτηκε το παιχνίδι, έπρεπε να μην φάει ποινή η ανόρθωση, να δικαστεί σε άλλον πράγμα ότι έκανε πλάσο προσωπίες. Να πάει ποινικό. Ναι, έτσι έπρεπε να πάει ποινικό, γιατί τη στιγμή που πήγαινε ο διαιτητής ότι ναι. Εγκρίνεται. Έθαμε. Εν τσίπερ ότι ένιρθε με πόδιν το πράγμα ή ήταν λυγμένο. Ήταν έγκυρο το χαρτί.
Καταλάβες. Για μένα όμως λειτουργήσε ως είναι συναδημός για ορισμένους που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Για μένα δεν ήταν σωστό το 9 βαθμοί. Έπρεπε να έχουμε οι 3 βαθμοί. Ξέρεις, υπάρχει μια κατάσταση ότι σε κάποια φάση υπάρχει μια δίκη και υπάρχουν και εφέσεις που μπορούν να μαλαθιανίσκουν τις ποινές και να τις υψώνουν. Δίχως να απλώ. Έπρεπε να χάσει 3 βαθμούς, να πιάσει 3 βαθμούς ο Απολλωνάς που δικαιούνται. Και αν φάει τη βαριά, ήταν την ποινή, η ανόρθωση, 9 βαθμούς και να έρθει που ήρθε. Γιατί στο ποδόσφαιρο πρέπει, είναι καλά να σκοτώνουμε τις ομάδες. Σε κάποια φάση να είμαστε και λίγο πιο τρεις βαθμούς, εντάξει, έκανα λάθος και όρος στο αυτό. Με την έφεση νομίζω πρέπει να μείνουν οι τρεις βαθμοί μόνο και οι έξι βαθμοί να συνεχίσει η ανόρθωση να πάει και από πριν. Το ίδιο ισχύει για Εμπάφο. Βεβαίως. Και για Εμπάφο, ναι. Είναι πολλά παρετών 9 βαθμούς με μικροαδικήματα. Ρωτά μας ένας φίλος εδώ. Και, τώρα έπαιξες τις σχήματα και πιάσεις και έκαμε σε έγκλημα. Μια πένα, ένα λάθος, ένα ναι και ένα νόη. Το νομίζω πέρα θα σας στείλει ο ίδιος τότε. Ρωτά μας ένας φίλος εδώ, πρόεδρε, πρόβλεψη για τον πρωταθλητή. Τι βλέπεις? Πάλε ρωτάς με. Μας απάντησες πριν γι' αυτό. Πάντως το αποτέλεσμα θα είναι εύκολο. Θα το πάρει. Έχει αξιοποιήσει την ομάδα. Όχι, απλώς βλέπω όπως βλέπω τώρα τα Αποέλ, θα δυσκολευτεί για να πάρει το πρωτάθλημα. Όπως βλέπω, αν άρχεσαι έτσι μάτς και σέρνεσαι μέσα στο ίδιο μάτς σημασίας που πρέπει να σκοτώσεις, κάνεις μια ώρα παιχνίδι με τον Απόλλωνα και σκοτώνεις τον αντίπαλο σου και έρχεσαι με μια ομάδα αδιάφορη, κατώτερης ποιότητας από σένα και παίρνεις συνοπαλία. Σημαίνει ότι δεν είσαι σοβαρός. Ναι μεν λαμε ή είσαι κουρασμένος. Από πού να είναι όμως κουρασμένος? Ξέρω εγώ τα τσάπια. Είναι καλός ο προπονητής ή είναι καλός ο τάδε ή έχει προβλήματα τα ΠΟΕΛ. Τα ΠΟΕΛ, εμάς συνήθιζες έτσι οι γκάφες. Επειδή είναι γκάφα. Τώρα αν έδερνε χτες τα ΠΟΕΛ ήταν προαθλητής. Φαντάστηκε να κάνει ακόμα μια ισοπαλία. Με μια ομάδα άλλη. Επειδή άμα είσαι στα ΠΟΕΛ πρέπει πάντα να νικάς. Πρέπει παίξτε να καταλάβουν που είναι για μέ, ότι είναι και αστεία τα πράγματα. Τα ΠΟΕΛ, έτσι την Ομονία. Ομονία είναι δεύτερης κατηγορίας πλέον. Στον πρωταθλητισμό. Ναι, το αποκλείστηκε και πήγε εκεί που είναι. Έκτισε Champions League, έπαιξε με Μπαρτσελόνες, έπαιξε με Ρεάλ, έπαιξε με μεγάλες ομάδες. Έχεις ένα όνομα, μια ιστορία που δεν το γράψε καμιά άλλη ομάδα μέσα σας. Και άρχισε να μου κάνεις έτσι, θα δημιουργήσεις προβλήματα. Και νομίζω ότι ούτε Απόλλωνας με κάνει ότι έχει το τουπέ να πιάει πρωτάθλημα εύκολα. Γι' αυτό να με έρθει κανένας τρίτος. Του Ερμή το. Έτσι φορώ εγώ. Το όραμα του Ερμή και το όραμα του Λούκα Φανιέρου τι είναι? Τώρα μου δεν έγινε. Εγώ ήθελα να κάνω ένα γήπεδο μέσα στην Αραδίππου, πρώτο. Δεύτερον, ήθελα να ανοίξω τις δύο ομάδες του χωριού, να γίνει μια ομάδα δυνατή, για να μην έχουμε τίποτε πρόβλημα. Γιατί δεν έγινε, πρόεδρε? Κομματικά. Κοίταξε, τα κομματικά είναι παντού. Βλέπεις τώρα ότι κοντεύουν είναι κάτι εκλογές, δεν μπορούν να θα ασχοληθώ καθόλου οι ευρωεκλογές αυτά. Και χωρίς ότι τα κομματικά μπαίνουν τώρα μέσα μπάλες, μη την ποζή ο ένας ποζή, μη την ο άλλος ποδά. Άμα να έρθουν κοντέψουν οι εκλογές, είναι όλοι για μέ. Με τον Δημαρχείο έχετε καλή σχέση? Ο Δημάρχος και έξα σου πω, δεν είναι καλά μόνο για τον Δημάρχο του χωριού, ότι άμα μπορεί να το κάνει, να το κάνει. Σημαίνει κάποιοι άλλοι εν του διόν του δικαιώμα να το κάνει. Νομίζω τώρα τρελός διαδάθρο να μπορεί να κάνει τις πράγμα και γραφτεί το όνομα του ότι έκαμε γήπεδο στην Αραβίππου και αν το κάνει. Να μιλούμε για το αυτούς. Είναι να μας ανοίξεις φάλι λαλούν. Είχατε πλάνο για τον το γήπεδο? Όχι πλάνα για μου, δεν σταματά το πλάνο μου. Προσφέρθηκα να το κάνω εγώ, το γήπεδο, και άμα το έχουν του Ερμή 30 χρόνια ενίκιο. Για να το χειριζόμαστε 30 χρόνια. Με τις εγκαστάσεις που είχε να κάνουμε 30 μαχαζιά από κάτω από τις κερκίδες, σε 7,5 χρόνια είχε να εξοφληθεί. Έκανα πλάνο, ναι, έκανα πλάνο επιχειρηματικό. Μάλιστα. Με τα νίκια των μαχαζιών που είχε να κάνουμε από τις κερκίδες, που ήταν 36 μαχαζιά, με τα νίκια που είχε να πάρουμε, είχε να πιάνε το 1 εκατομμύριο που χρειαζόμαστε να κάνουμε κερκίδες και πράγματα. Ήταν να φέρετε κόσμο εκεί? Αμέσως ήταν τα κλειστά συμβόλαια για όλα. Ναι. Έκλεισαν, ναι. Εντάξει, απλώς ορισμένοι δεν θέλουν να γραφτεί ότι. Εγώ δεν θέλω να το κάνω εγώ. Τους δίνω το πλάνο, ας το κάνουν αυτοί. Αφού είναι καθαρά πράγματα. Απλώς δεν θέλουν να γίνει γιατί είναι μέσα στον κόσμο λένε, και κάνουν παράπονα γειτόνι. Φαντάσου. Πάει στην Αγγλία και βλέπει τα γήπεδα, πάει μέσα στου δρόμου παρπατά δίπλα από το. Βέβαια. Και μείνουμε παρακολουθούν 50.000 κόσμος, αφού η γιορτή είναι πανηγύρι, ο αθλητισμός είναι πανηγύρι. Ίσο να κάνουμε ας πούμε, ένα μάτσο που να παίζουμε μετά από έλεγχο, να έχει 10.000 κόσμος, 5.000 κόσμος. Εμείς κάνουμε ένα πανηγύρι κάθε χρόνο και έρχονται 5.000 κόσμος και λέμε κάνουμε το πανηγύρι από στο Λουκά. Μια φορά τον χρόνο. Ίσο να κάνουμε κάθε εβδομάδα αυτή, να πουγιούνται κοκακόλες, να ψυχτικά νερά,
Μιλούμε να κάνουμε εισοδήματα μέσα σε ποτιό. Να ζωντανέψει η περιοχή. Να ζωντανέψει η ζωή. Ναι. Ποιος δεν θέλει να ζωντανεύει μια περιοχή. Έχεις αστυνομία να προσέχει. Έχεις τακτική να αποφεύγει τις φασαρίες, να δουλέψει το σύστημα του κράτους, να αποφευχτούν οι φασαρίες και τέτοιος. Πρόεδρε, έτσι ζητήσεις σου καμιά άλλη ομάδα να αναλάβανες ως πρόεδρος. Ας πούμε ναι, αλλά τώρα δεν μπορούμε να μιλούμε ιστορίες. Το θέμα ποιο είναι που είναι, ότι επιχειρηματικά μ' αρέσει. Ήταν η ανόρθωση. Επιχειρηματικά μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει η Ομονία επιχειρηματικά. Μ' αρέσει η ανόρθωση επιχειρηματικά. Μ' αρέσει. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν έπιανα τούτες ομάδες. Όχι, ήθελα να κάνω λεφτά. Εγώ. Ήθελα να κάνω λεφτά. Πώς αν είχα την Ομόνια εγώ, ήθελα να κάνω αρκετά λεφτά. Πώς. Θέμα δικό μου. Όχι στην Ελλάδα. Θέλεις να δώσεις συμβουλές. Ένα λεπτό. τώρα να σοβαρευτούμε είναι ένα λόγο εμποδούτα. Εγώ είμαι πρόεδρος μιας ομάδας. Κάνω έναν μπάτζετ που δαμέ. Κάνω το πράγμα δαμέ και το πράγμα δαμέ. Ξέρω ότι στο τέλος έχω το μείον. Σωστό. Σωστό. Και δουλεύω πατσούν το πράγμα. Και άμε έχω τόσα εκατομμύρια να πιω τελευταία δικαιώματα, έχω τούτα από τα εισιτήρια μου, να βρίσκω στα εισιτήρια μου να φέρω κόσμο, να κάνω τις δουλειές μου, τα marketing μου, να φέρω τους τραγουδιστές μου, να φέρω τα πράγματα μου. Αφού εννοείς αν τα κάνεις. Κρατώ 10.000 κόσμο μέσα στα χέρια μου. 10.000 κόσμο. Θέλω το πράγμα. Ίσως ο κύριος Παπασταύρου τούτο να πιστεύει γιατί. Ο κύριος Παπασταύρου είναι πολύ καλός άνθρωπος, καλός επιχειρηματίας. Όμως, αυτό που του ήρθε, δεν το υπολόγισε ότι θα έρθει αυτό με τους φιλάθλους και έχασε αυτό. Γνωρίστε, επειδή ο κύριος Παπασταύρου νομίζει ότι είχε όραμα μια Ομόνια δυνατή με τον κόσμο, ως πρέπει μια Ομόνια. Και μια Ομόνια δύνατη δεν μας συμφέρει ούτε εμάς, ούτε κανένας στο ποδόσφαιρο, για να ξέρετε. Ούτε καμιά ομάδα μεγάλη μας συμφέρει ένα αδύνατη. Ναι. Εμάς τους μικρούς. Εκεί δεν παίζω εχθές με άρθρο για να κάνω 76 εισιτήρια. Μετά από ελπού παίξαμε, ας πούμε, ένα μάτς 350 άτομα. Εκεί γίνεται. Τι φταίει που διφχάθηκε ο κόσμος από τα γήπεδα. Να σου εξηγήσω τι γίνεται. Πρώτον, να έρθουμε στο θέμα της ΚΟΠ. Με όλο τον σεβασμό προς όλους. Υπάρχουν αυστηρά προστήματα, γιατί μας δίνουν κάποια λεφτά, πριν να τα πιάμε, πιάνουμαστε. Ένα ίντερνετ, ένα μπήκε το ίντερνετ, ένα μπορεί να βάλει ο διετής στο τούτο, 5.000. 8 κάρτες, 5.000. Πολλά πράγματα, υπάρχουν πράγματα, δεν ξέρω αν είναι τούν τα ποσά, αλλά τα προστήματα που πληρώνουμε ως ομάδες, είναι πολλά. Μειωθήκαν φέτος, νομίζω. Μειωθήκαν, αλλά μειωθήκαν πιο συχνά. Για παρατηρήσεις, ένα θυμάμαι, αν δεν φέρεις ρεάγια, έχουμε πρόβλημα. Ένα αρτιό, τώρα καμία δουλειά, αν το έχουμε καμία, ούλοι ευχαριστούν το μεργάδο μας, ναι. Έτσι είναι το σωστό. Αλλά πρέπει να καταλάβω ότι εμείς οι Προέδροι δεν είμαστε το μόνο θησαυροφυλάκιων. Εκτελούμε ένα έργο προς το παρόν. Ορισμένοι Προέδροι, ένα έργο οικειοθελώς για τον αθλητισμό. Έτσι κάνουμε κέρδος. Δεν είμαστε στο εξωτερικό που το πιάνει ο Τάδε Σαουδάραβατ και βάλει τα εκατομμύρια και πιάνει εκατομμύρια. Δηλαδή, ακόμα εκτός που τα ΠΟΕΛ, που έπιανε αρκετά λεφτά, νομίζω εκατομμύρια, ναι. Έπιασε, οι άλλες ομάδες δεν είχαν συν. Βαρετό να μπορούν να γίνουν. Αλλά τα ΠΟΕΛ, όπως τα ΠΟΕΛ στο ξύλο, είναι όλες οι ομάδες. Έχουν πλεονάσματα εννοεί. Δεν έχει πλεονάσματα. Έχει βακάμα και πάνω και σου. Θα δεν μας βοηθάς. Γιατί πρέπει να βρεθεί μια κατάσταση να αποφευκτήσουμε το πράγμα. Και η πινένα λιάνω σε λίγο. Έμπι όρεσε σήμερα 6 βαθμούς πλην. Έμπι όρεσε. Μα πού είμαστε τώρα, πού είμαστε. Χαλαρά. Λίγο. Πάντως, Πρόεδρε, είσαι άνθρωπος που αγαπάς το άθλημα, αγαπάς και τον Ερμή. Θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η πιο ωραία στιγμή που έζησες στο ποδόσφαιρο και με την ομάδα, αν θέλεις. Να σου πω, όχι που πήγα Ευρώπη, γιατί δεν πήγα ούτε στην. Διαφώνησα με ορισμένους και δεν πήγα ούτε στο. Στη Young Boy, από την ομάδα. Εάν μου αρέσει κάτι εδώ, κάτι ζαμών, είμαι κάθετος. Όμως, που βγήκα κατηγορία, χάρηκα παραπάνω που ότι πήγα στο. Που ήμουν μέσα στο χωριό, πριν 3.000 κόσμο, έκαναμε, πήγαμε πρώτη κατηγορία. Ήταν πιο ωραίο συνέστημα. Ένιωσες ότι έδωσες χαρά κόσμο. Όχι, ήμουν μέσα στο χωριό. Ναι. Ήμουν μέσα στο χωριό μου. 3.000-4.000 κόσμος. Δηλαδή, κι αμέ, που πήγαμε ύστερα, που πήγαμε πάνω, δεν με συγκίνησε με αντίποτε. Ούτε που ήμουν πρώτη κατηγορία, που έρθαμε μέσα στη ράδη που να αγωνίζουμε. Είμαι κρυός. Δεν βλέπω συναισθηματισμό. Δεν βλέπω αγάπη προς την ομάδα. Και έχω δίκιο τα πλάντα. Άλλο να είσαι μέσα στο χωριό σου, έρχεται ο ηλικιωμένος με τον ποδήλατο να δει την ομάδα του χωρκού του. Κι άλλο να θέλει να πηγαίνει πού να πάει. Επειδή ο Ερμής, δεν είναι ομάδα της νεολαίας
που έκτισε τους φιλάθλους μας, έπιανε η Ομόνοια, έπιανε μεγάλες ομάδες, γιατί ήταν νεαρός που πάει στο σχολείο, για να ξέρεις. Εν τσάρεις και τον εφαστές, εφαστές, με τον πρώτο. Ή με τα που είναι Ελλάδα ή με την Ομόνοια. Την νεολαία έπιανε την τούες οι ομάδες του χωριού και μείναν οι παγιοί άνθρωποι που αγαπούν το σήμα, που αγαπούσαν τις φανέλες, έτσι μπορούν να γεράσασαι τώρα, έτσι μπορούν να πιάνουν εσύ. Ούτε μπορούν ας πούμε, να του λάβει τον γονά του, έλα σε πάρω στον Ερμή που το χέρι, να τον κάνει Ερμή. Κατάλαβες, αυτό δεν το καταλάβουν οι άνθρωποι αστερά, που γι' αυτό χάνουμε και πάμε κάτω, 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 κάτω. Και αν ίσχυε μια ενοποίηση των ομάδων, μπορεί να χτυπήσουν και πρωτάθλημα, να σου λέω. Αν ήταν μια ομάδα. Ενώ αν το κάνεις έτσι σαν το πικιστικό, να παρειάσεις το μήνυμα το πικιστικό, εννοείς ότι θα μαζέψεις τον κόσμο. Πρώτο, κάποιος είσαι μια ομάδα μέσα στη Ραδίππου και είναι το παραδείγμα του Αποστόλου Λουκά. Θα εισπράξεις 100.000. Μόνο από πανηγύρι, κάθε πανηγύρι. Άμα μια ομάδα στέκεσαι εκεί, παίρνει λεφτά από όλους. Η ομάδα του χωριού σου, έτσι. Τώρα, με το κεις που ένας ή ο άλλος. Με μπορεί να πιάνει κανένας τίποτα. Θα ενοχλήσει τον Λουκά Φανιέρο αν πάει δεύτερη κατηγορία. Βεβαίως θα με ενοχλήσει ψυχολογικά. Εμένα μου αρέσει και να χάνω. Όμως στη ζωή υπάρχουν τζίτες, δυστυχώς. Και για να δείξεις ποιος δεν που είσαι, και αν μπορεί να σηκωστείς από κάτω, να δουν όλη την πίεση τι σημαίνει. Το όνομα. Είπες, Πρόεδρε, ότι ο επόμενος Πρόεδρος θα είναι ο Αντώνης, ο γιος σας. Ναι. Τι θα τον συμβουλεύεις ή τι το συμβουλεύεις όταν αναλάβει να κάνει. Θα σου πω. Εγώ το συμβουλεύω τον Αντώνη ένα πράγμα μόνο. Θα προσπαθήσω στη ζωή του να τον έχω πάντα καλά και ό,τι θέλει. Αν είμαι καλός επιχειρηματίας και κάνω λεφτά, καλά είναι τους. Όλοι δουλεύουμε για τα μωρά μας και για την οικογένειά μας. Εμείς επεράσαμε καλά τη ζωή μας, είμαστε μια ηλικία. Δόξα σου, δεν πέρασα πολύ καλά στη ζωή μου και περνώ. Μια χαρά. Αλλά όλοι νομίζω έχουμε πλάνα, πας στην οικογένεια μας και τα παιδιά μας. Εγώ θα του έχω τα πάντα. Εάν μάθω ότι ασχολήθηκε με ναρκωτικά ή οτιδήποτε παράνομο, σαν είναι στα Φεράρι και στα Λαμπορκίνι, θα βρεθεί με το ποδήλατο το ηλεκτρικό. Αν την ίδια ώρα χαρούν οι σχέσεις μας και αποκληρώνω εγώ. Όπως μην μαθαίνω ο παπάς μου εμένα ότι αν κάνεις φάουλ σοβαρό, πάεις. Δυστυχώς, δεν έκανα σοβαρά λάθη για τον πατέρα μου και είμαι καλά. Για την εμπλοκή του στο ποδόσφαιρο, τι θα τον συμβουλεύεις. Αυτό είναι. Όταν είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο, δεν μπορεί πολύ εύκολα να είσαι μέσα στα ναρκωτικά. Όταν γύρω από τον αθλητισμό, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Ελάχιστη να μπλεχτείς. Όχι, ξεκάθαρο. Ποιος ασχολείται με τον αθλητισμό. 5% πρέπει να είναι. Κάτι στοιχεία, ας πούμε, άκρα. Εξαιρέσεις. Στα χέρια μας. Έξω, φίλε μου, τώρα που να κυκλοφορήσεις ή να κυκλοφορήσουν τα μωρά σου, αν κυκλοφοράτε κάτω, πάτε κάτω, είναι δημόσιος κίνδυνος, είναι λυπηρό. Όχι. Αφού μπήκαμε μέσα στα σχολεία. Πως έχουμε κάτι με τα παιδιά που ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Και αυτά κάποιοι ήταν μπλέξαση. Ναι. Και αυτοί να μπλέξουν άλλους. Ναι. Και αυτά να ενίσχυται πάντα, γιατί είμαστε μικρή χώρα. Και ξέρεις ότι και αυτοί που πίνουν ναρκωτικά έρχονται στο σημείο να με θέλουν τον εαυτό τους. Γιατί με νομίζω ότι είναι ευχαριστημένα τα παιδιά τα παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Εμπλέξαση, και αυτό άμα μπλέξεις, πρέπει πολλά δύσκολα να ξεμπλέξεις και θέλεις δύναμη πολύ. Και ο Θεός να τους βοηθήσει όσοι εντιαμέ, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουν λεφτά, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πολλοί τρόποι. Παρά τα ναρκωτικά, για τον λόγο ότι βλέπετε ότι πλέον έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να το δουν οι ομοσπονδίες, να ξεκινήσουν που ήταν η νηπιαγωγεία, να κάνουν γήπεδα στα νηπιαγωγεία. Να δει, το γυναικείο το ποσφαιρό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Μπορεί να ξεκινήσει από τα νηπιαγωγεία. Μικρές ηλικίες. Μικρές ηλικίες. Επειδή, άμα πάει στο νηπιαγωγείο και έχει γήπεδο μέσα στο νηπιαγωγείο, να ξεκινήσει το ποσφαιρό. Ώστε να πάει στο. Και το άλλο μπορεί να λέω του κυρίου που έστειλα κάποια μηνύματα του υπουργού μας. Χαμπιαούρη. Του κύριου Χαμπιαούρη, που το βλέπω πολύ θετικό υπουργό για μένα. Για μένα δεν ξέρω να απασχολούνται άλλοι ή δασκαλίνα που θέλουν. Ούτε με αφορά είναι θεματικό μου. Πρέπει να μπούσουν γήπεδα με χορτάρι πλαστικών μέσα στα σχολεία. Και να τα χρησιμοποιεί και ομάδες. Το απόγευμα να κλείουν τα αυτά, να μπαίνουν οι ομάδες της αναγκαίας κοινότητας να χρησιμοποιούν τα πράγματα. Αλλά τα μωρά να παίζουν ποδόσφαιρο, όχι μέσα στις πέτρες. Και όχι μέσα στα φάματα. Εδώ φάμε πολλά λεφτά από άτσο που γύρω. Κάνετε κάποια πρόταση. Έκανα πολλές προτάσεις και νομίζω έχουμε κάποια κίνηση για να γίνει. Αλλά μιλώ μόνο για μένα. Μιλώ ότι πρέπει οι αρμόδιοι τώρα ο κύριος. Παραλαμβάνει τον κάνω ο κύριος Μιχαηλίδης. Νομίζω πιο. Αν θέλει να δείξει ποιος θέλει να κάνει και λέει ότι είναι να κάνει έργα, να κόψει λίγα λεφτά από άλλα λεφτά από εκεί και να ασχοληθεί με τα σχολεία.
να βάλει χόρτο μέσα στα σχολεία, να ασχολούνται οι μικροί με την μπάλα. Γιατί όταν έχεις χόρτο, να ασχολείς παραπάνω ώρα με τον αθλητισμό, παρά να είσαι μέσα στις πέτρες και να χτυπάς μέσα στα μυλά. Είναι σωστό. Είναι πιο ελκυστικό. Και να βάλουν το ποδόσφαιρο μέσα στα σχολεία. Μία ώρα ή ξέρω εγώ, τρεις φορές τη βδομάδα θα έχει ποδόσφαιρο μέσα στα σχολεία. Όπως έχει άλλα αθλήματα. Είμαι ένα κόρη που πάει σε ένα σχολείο και κάνει τζούντο ή κάνει άθλημα. Yeah. Το ποδόσφαιρο πρέπει να μπει στα σχολεία. Μόνο με αυτό νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να γλιτώσουμε. Another way, να έχουμε πρόβλημα. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ώρες ολόκληρες να συζητούμε μαζί σας. Εντάξει, φίλε μου, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Εμείς να περάσουμε στα ρεπορτάζ του Σαββατοκυριακού και στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ, όπου η ΑΕΚ πήρε την νίκη με 1-0 με το τέρμα το οποίο κρίθηκε με του Ικόρ Σίλβα. Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια του αγώνα που έγινε στο ΑΕΚ Αρένα, αφού κέρδισε την ΑΕΛ με 1-0. Μια νίκη που είχε πολλαπλά ωφέλη για την ομάδα της Λάρνακας, αφού καταρχήν μείωσε τη διαφορά που είχε από την ΑΕΛ στους 3 βαθμούς. Και κατά δεύτερον, ο Εμμανουήλ Διακέθ ξεκούρασε κάποιους παίχτες εν ώψη του αγώνα με το Απόελ την Τετάρτη για το κύπελο. Παράλληλα όμως, αύξησε και τη διαφορά από τις ομάδες που την ακολουθούν. Το μοναδικό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση το πέτυχε ο Ιγκόρ στο 78 λεπτό με δυνατό ασύλληπτο σουτ έξω από την περιοχή. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της ΑΕΚ. Το σουτ το πρόσεκα από Κρούι. Νέο σουτ από τον Ιγκόρ στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Ιγκόρ στο 78 λεπτό. Πολλές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό, ενώ η ΑΕΛ έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες με τον Φουράδο να προηγηθεί στο 18 λεπτό και με τον Αγκάνοβιτς στην τελευταία φάση του αγώνα για να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Ιμανώλη Διακέθ δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του μετά το τέλος του αγώνα. Είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου, γιατί δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το ρυθμό Τετάρτη μετά από Σάββατο με την ΑΕΛ, για το γεγονός ότι πήραν την νίκη, έδωσαν τα πάντα για να πάρουν την νίκη. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας στήριξε. Ο Ντούσαν Κέρκες δήλωσε ικανοποιημένος από το καλό αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας του. One more time proud of my players. They need to continue like this and I want to thank our people that they was today in AEK Arena. Ακόμα μια φορά να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου και να συνεχίσουν έτσι και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που βρέθηκε στο AEK Arena. Ωραία, να δούμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον απόϊχο γενικότερα με τον Ανδρέα. Λοιπόν, είχαμε περισσότερο αντιδράσεις από ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι αρκετά, με αρκετή ένταση, αρκετά νεύρα και το παρασκήνιο πριν, και το παρασκήνιο μετά. Αντιδράσεις από ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λάρνακας, κράτησα μερικές από αυτές και τις αντιδράσεις της επίσημης ΑΕΛ, καθώς δεν τοποθετήθηκε κανείς από την ομάδα, όχι από ποδοσφαιριστές, και κανείς δεν ποστάρει σχετικό στα social media. Ξεκινάω λοιπόν με την ΑΕΚ. Ντάνι Ακίνο, συνεχίζουμε, δείχνοντας και ένα γραφικό σχετικά ότι η ομάδα ανεβαίνει. Εδώ σε μια μονομαχία με τον Καστανιάγα. Ντάνι Ελμοίσοφ, συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Ανάφερε ο δυναμικός αμυντικός της ομάδας της Λάρνακας. Τόνιο Ραμίρες, που αποδεικνύεται λίρα καλό. Πολύτιμος παίχτης. Ακριβώς, γιατί είναι ΑΕΚ. Ενώ ο Χορχέ Λαρένα μας δείχνει τους νικητές του ποδοτένις, ας το πούμε. Μια ωραία άσκηση. Λοιπόν, περνάω και στις αντιδράσεις από ΑΕΛ. Εδώ ο διευθυντής της ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Λιμίτες, της εταιρείας δηλαδή της ΑΕΛ, αναφέρθηκε στο τι προηγήθηκε το αγώνα για τα παράπονα που εξέφρασε η ΑΕΚ για τη διαιτησία δημοσίως. Και προχωράω στην ανακοίνωση της ΑΕΛ. Επαναλαμβάνω, καμία τοποθέτηση από την ΑΕΛ μετά τον αγώνα, γιατί ήμουν στο παιχνίδι, ζητήσαμε επίσημη θέση, δεν υπήρξε. Και ο λόγος ήταν αυτός που βλέπουμε ότι είναι καιρό να επέλθει η κάθαρση. Ζητάει την προστασία του αθλήματος από άτομα τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους και να απονέμουν δικαιοσύνη. Έγραφε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΑΕΛ, αρκετά σημαντική και ιδιαίτερη για να τοποθετήσει το γαλαζοκιτρίνο. Νομίζω δεν είναι αυτό που συνηθίζαμε τέλος πάντων στο να ονομάζουν ή να κάνουν. Μιλάει γενικώς για πάντως υπήρχαν πολλά και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα για τις δύο ομάδες. Τώρα, αν βρίσκεται στη μέση όλο αυτό, δεν ξέρω ούτε μπορώ να το κρίνω. Αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, Γιώργο, στα play-off και Ανδρέα, είναι μια κατάσταση που οι ομάδες πρέπει να κατευνάζουν λίγο τα πνεύματα. Όσο και αν γίνεται βεβαίως. Κάποιες φορές είναι δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι μόνο με ένα VAR μπορεί έτσι λίγο να καταλαγιάσει το πράγμα.
να κερδίσει την αξιοπιστία ναι, ναι. των ομάδων. Το VAR όμως κράζεται γενικώς από τους διεθνητικό, με το λάκι που βλέπουμε σε Champions League και άλλες χώρες. Νομίζω είναι λίγο γενικότερο το θέμα που πρέπει να το δούμε. Μάλιστα, όχι, δεν κράζεται το VAR. Δεν κράζεται το VAR. Κράζεται. Όχι, κράζονται οι άνθρωποι. Εντάξει. Είναι το VAR. Το VAR ακόμα και το VAR, Γιώργο, να μπει και εκείνο θα ναι, αλλά, αυστηρά. Ναι, αλλά ξέρεις, όταν την σου δείχνω εικόνα και παίρνεις, συνεχίζεις να επιμένεις και να παίρνεις αυτήν την αποφασή, σημαίνει ότι πάει σπίτι σου. Αλλιώς είσαι αναξιόπιστος. Ναι, σωστά. Τελεία. Το σύστημα σωστό είναι. Τελεία. Αυτοί που το εφαρμόζουν. Άμπρα. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Πάντως, Γιώργο, θα ήταν παράληψή μας να μην αναφερθούμε στην ΑΕΚ του τελευταίου, θα έλεγα, 1 με 2 μήνες, η οποία, δεν ξέρω, εκτιμώ ότι στα αποδυτήρια ίσως να συζητείται ακόμη και η πρώτη θέση. Εάν δεις, είναι μαθηματικά, εάν η ΑΕΚ καταφέρει στα επόμενα 2 παιχνίδια να πάρει 6 βαθμούς, βλέπει μακριά ο Ινιάκη. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ είπα ότι αν η ΑΕΚ κέρδιζε το ΑΠΟΕΛ, θα έμπαινε στη μάχη του πρωταθλήματος. Με όποιες ελπίδες. Εντάξει, τώρα... Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να σηκώψει η θηρίζεται στα ποδητήρια. Ναι. Χωρίς να ξέρω βεβαίως κάτι. Ναι. Αντριέν, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είχαμε ανάλυση από το παιχνίδι. Είχαμε ανάλυση από το μεγάλο παιχνίδι στη Λάρνακα μεταξύ της ΑΕΚ και την ΑΕΚ. Θα περάσουμε αμέσως τώρα να το αναλύσουμε αυτό το. Ένα από τα ντέρπι της αγωνιστικής. Ξεκινώντας, βλέπουμε το σχηματισμό της ΑΕΚ στη φάση άμυνας. Ένα σχηματισμό 4-4-2. Θα δούμε στη συνέχεια την αλλαγή, πώς αναπτύσσεται η ομάδα της ΑΕΚ. Και η ομάδα πήγαινε ευνηδίαση, ο Κερκές, με ένα σχηματισμό 4-4-2 επίσης η ομάδα της ΑΕΚ για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Βλέπουμε ο Ζαρζίνο να ζητάει συνεχώς την μπάλα κυρίως στο χώρο. Θα δούμε στη συνέχεια η ομάδα της ΑΕΚ προσπάθησε κυρίως να εκμεταλλευτεί την πλάτη. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ένα συμπαγή σχηματισμό βλέπουμε από τις αρχές της άμυνας. Πόσο συμπαγή είναι η ομάδα της Λάρνακας στον χώρο που βρίσκεται η μπάλα και ο Αβραμ αρκετές περιπτώσεις να επιδιώκει το ένα εναντίον ενός μαζί με το δεξιό ακραίο αμυντικό και στη συνέχεια σέντρα με στόχο τον Χουράδο που είναι πολύ καλό στο κεφάλι. Βλέπουμε στη φάση άμυνα στην ομάδα της ΑΕΛ επίσης ένα συμπαγή σχηματισμό 4-4-2 η ομάδα της Λεμεσού. Πολύ κοντινές οι αποστάσεις και η ομάδα της ΑΕΚ να αναπτύσσεται με ένα σχηματισμό 3-4-3. Θα το δούμε στη συνέχεια και τους ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε το δεξιό ακραίο τον Γκαρσία να μένει σαν τρίτος κεντρικός αμυντικός και οι κινήσεις του Ακίνο και του Τζέφρεν ενδιάμεσα των κεντρικών αμυντικών και των ακραίων αμυντικών και να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτούς τους χώρους. Με μια ισορροπία 5 ποδοσφαιριστών στη φάση της μετάβασης η ομάδα της ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο, αυτό έφερε στην ΑΕΚ ο Ινδιακέθ. Εδώ βλέπουμε αυτό που είχαμε αναφέρει, την ομάδα της ΑΕΛ, πώς αναπτύσσεται το συμπαγή σχηματισμό κάτω από 20 μέτρα της ομάδας της ΑΕΚ και να προσπαθεί είτε με διαγώνιες μεταβιβάσει με στόχο τον Αβραμ να δώσει πλάτος στο ένα συναντίον ενός ή να εκμεταλλευτεί την πλάτη της άμυνας με την ταχύτητα είτε του μακρύ. Και στη φάση του pressing, βλέπουμε εδώ, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην ομάδα της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος να εξασκεί πίεση. Μετά την πρώτη μεταβίβαση και να δυσκολεύει και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που της αρέσει να χτίζει το παιχνίδι από πίσω από τους κεντρικούς αμυντικούς. Βλέπουμε εδώ την ομάδα της ΑΕΛ, τις κινήσεις ενδιάμεσα πώς δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, κυρίως για το Wheeler από την αριστερή πλευρά με τις τοποθέσεις των 2 ποδοσφαιριστών στην ανάπτυξη της ομάδας της Λάρνακας. Εδώ να ανεβαίνει πολύ σωστά, να εξασκείται πίεση με τους Αβραμ μακρύ να το ζητάει ο Κέρκες από την ομάδα την αρχή της χρονιάς και συνέχεια μακρινή μεταβίβαση, η σημασία ακόμη μια φορά στις δεύτερες μπαλιές αυτές τις μεταβιβάσεις και θα δείτε από αυτή τη φάση ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία από πλευράς ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, την μπάλα θέση στον Ακίνο και με τη σειρά εξαιρετική κίνηση του Γιάννου στην πλάτη του Τζούνιορ χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία από πλευράς. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Το τέρμα που πέτυχε η ομάδα της ΑΕΚ, βλέπουμε όλη η ομάδα της ΑΕΛ στο 1-3 και θα σταθούμε σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε εδώ τον Wheeler να παρακολουθάει τη φάση, να είναι κάτω στο έδαφος, να σηκώνεται ο Σίλβα. Με λίγη δόση να φτάνει στο Σίλβα, πολλοί ποδοσφαιριστές να περνάει μπάλα ενδιάμεσα πολλών ποδοσφαιριστών, να μην είχε ίσως καλή οπτική επαφή με την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ και να καταλήγει στα δίχτυα. Στα τελευταία στάδια του αγώνα, φυσιολογικά, ο πισωχώρης έγιναν και κάποιες εξωτερικές και εσωτερικές αλλαγές από τις δύο ομάδες. Βλέπουμε την είσοδο του Τολεμές και του Τετέ από πλευράς ΑΕΚ. Να μείνεται η ΑΕΚ στο μισό γήπεδο. Βλέπουμε την τοποθέτηση του Μητίδη
δύο ποδοσφαιριστές με στόχο το δεύτερο δοκάρι από πλευράς της ομάδας της ΑΕΛΠ, γνωρίζοντας ότι ο ΤΕΤΕ δεν είναι και ο καλύτερος κεφαλός φαιριστής. Κερδίζει το κεφάλι ο ΤΕΤΕ, η εκπληκτική επέμβαση του Ντόνιο και στη συνέχεια ολιγόρησε η αμυντική της ομάδας της ΑΕΚ. Επίσης μία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Λαρένα να παρακολουθεί τον Αγκάνοβιτς και να χάνεται η ευκαιρία της αγωνιστικής από τον Αγκάνοβιτς. Πραγματικά, πραγματικά ήταν η ευκαιρία της αγωνιστικής. Να σε ευχαριστήσουμε, Αντριέν. Θα τα πούμε και σε λίγο. Εμείς να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα με την Ομόνια, όπου εύκολη νίκη θα λέγαμε. Ο Απόλλωνας πήρε από την Ομόνια και πλέον σκαρφάλωσε ισόβαθμος με το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση με 50 βαθμούς. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε τα play-off ο Απόλλωνας, αφού κέρδισε με 3-1 την Ομόνια και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον ΑΠΟΕΛ μετά τις απώλειες των Γαλατζοκιτρίνων. Η λεμεσιανή ομάδα, παρά τις απουσίες που είχε, αποδείχθηκε ανώτερη του τριφυλιού και επέστρεψε έτσι στα νικηφόρα αποτελέσματα. Με την Ομόνια να ξεκινάει καλύτερα, άρχισε ο αγώνας στο Τσίριο, όμως ήταν ο Απόλλωνας που βρήκε τον κόσμο στο 13ο λεπτό με τον Ζελάγια στην πρώτη του τελική προσπάθεια. Πέδρο στο φάουλ. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0. Ο Εμίλιο Ζελάγια στο 13. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι βρήκαν ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχαν στο 37ο λεπτό με τα κουνάκια του Σαρδινέρο εντός περιοχής μετά από εκτέλεση φάουλ. Στο 37, Πέδρο χαμηλά, τα κουνάκι, φοβερό γκολ από τον Περέιρα, από τον Σαρδινέρο, με συγχωρείτε. Η πίεση του Απόλλωνα συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο με τους Κιανόλευκους να σκοράρουν και τρίτο γκολ, αυτή τη φορά από την άσπρη βούλα με τον Παπουλή στο 58, μετά από φάουλ του Καντελάρη στο Σαρδινέρο εντός περιοχής. Η Ομόνια έδειξε διάθεση να αντιδράσει και μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ατζαγκούν μείωσε σε 3-1 με τον Ραμίρε στο 74. Ζόρντι Γκόμεθ, η κάθετη είναι καλή, το πλασέ στα δίχτυα του Ραμίρε. Παρά τις φάσεις που ακολούθησαν, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα. Τον Σπόλιαρη στο σουτ από κοντά. Έδειξαν χαρακτήρα οι ποδοσφαιριστές του, δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα, ο Φρόνης Αυγουστή, μετά το τέλος του αγώνα. Είχαμε μια ηρεμία από την αρχή μέχρι το τέλος και κρατήσαμε πάρα πολύ την μπάλα και παίξαμε αυτό που ξέρουμε να παίζουμε. Μετά την εβδομάδα που πέρασε, κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές και στα δύο παιχνίδια και με καμιόλησαν και σήμερα έδειξα χαρακτήρα και τους αξίζω συγχαρητήρια. Στα πολλά λάθη που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του, στάθηκε ο Γιάννης Αναστασίου. Υπήρχε ένα διάστημα που και να ήθελα να πω στους παίχτες μου να κάνουν τόσα λάθη, δεν νομίζω ότι θα τα μπορούσαν να τα κάνουν. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Τα λάθη που κάναμε σήμερα, τα βίαστα λάθη, και αφορούσε μονομαχίες, πάσες, ήταν επιλογές γενικά, ήταν... Δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Ωραία, να δούμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αγώνα, Ανδρέα. Η αλήθεια είναι ότι παραξένεψε κάπως, γιατί δεν βρήκαμε πολλά από παίχτες του Απόλλωνα, παρότι κέρδισαν. Ίσως... Διατηρήσαν χαμηλούς τόνους. Ακριβώς, ναι. Είναι... Πάει καιρός αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία εννοώ η χαμηλή τόνη και ήταν και απόρρια, νομίζω, τι έγινε προεβδομάδα. Ήταν με τον... Από ΕΛ πλήγωσε αρκετά και μέσα εβδομάδα στο παιχνίδι Κυπέλλου δεν ήταν ιδιαίτεροι πανηγυρισμοί και ιδιαίτερες τοποθετήσεις. Το ίδιο και χθες και τις ώρες που ακολούθησαν το αγώνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό γιατί πρέπει να το αναφέρουμε. Επειδή υπήρξε και ποδοσφαιριστής σε παιδικό επίπεδο ο Τραϊκόβιτς. Είναι γνωστή αγάπη του Μίλαν για τον Απόλλωνα, όπως η παρουσία του στις ακαδημίες της ομάδας μας, και αυτό το επίτευγμα του μας κάνει διπλά περήφανους. Ήταν η μία εκ των τοποθετήσεων. Εδώ βλέπουμε τι κάνει ο Κέρπ, ο μεγάλος άτυχος του Απόλλωνα. Πολύ θετικά στοιχεία, αλλά πολύ λίγα λεπτά. Ακριβώς. Και περνάω στην είδηση κατά πολλού τη μέρα, στην κλίση του Δημήτρη Κολοβού στην Εθνική Ελλάδα. Τον κύριο Άγγελο Αναστασιάδη. Μάλιστα, ναι. Αυτό. Το έκανε γνωστό η Ομόνια, δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή κλίση. Βεβαίως σήμερα γίνεται η κλίση όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Ναι, το Λεγιονάριο, γι' αυτό είναι. Το λέγαμε γνωστό. Υπήρχε και, είδαμε και νωρίτερα και την κλίση του Ζόχου. Έχουμε και ποδοσφαιριστή Νέα Σαλαμίνα, θα τα πω στη συνέχεια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Απόλλωνας που πήρε μια νίκη πολύ σημαντική και πλέον το επαναλαμβάνουμε, το ξαναλέμε, Γιώργο, αλλά το προάθλημα είναι αφύρο, πολλά μπορούν να γίνουν πλέον. Δεν με πείθουν οι ομάδες της κορυφής. Να δείξω σιγουριά ότι εγώ θα είμαι προαθλητής. Καμία δεν με πείθει, ούτε και μπορώ να πω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Έχω την εντύπωση ότι είναι όλα ρευστά, έτσι όπως παρουσιάζονται οι ομάδες.
Έτσι ακριβώς. Να δούμε και την ανάλυση από το παιχνίδι. Τι είχαμε, Αντριέ? Θα σταθούμε κυρίως στα τέρματα που σημειώθηκαν σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκινώντας από το πρώτο τέρμα που είχε και διαμαρτυρίες. Φαίνεται να είναι ελαφρώς πιο μπροστά ο Ζελάι για μια πάρα πολύ δύσκολη φάση για τον επόπτη. Και στη συνέχεια ένας νέος εκτελεστής να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το δεύτερο γκολ από πλευρά, το πολύ όμορφο γκολ του Σαρδινέρο, βλέπουμε ατομικά μαρκαρίσματα από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ να χτυπάει μπάλα στον Τζονί στο τείχος, να μην τον ακολουθεί ο ποδοσφαιριστής που ήταν στο ατομικό μαρκαρίσμα με τον Σαρδινέρο και με εκπληκτικό τρόπο να στέλνει τον γκολ της αγωνιστικής. Το τρίτο τέρμα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πέναλτι. Βλέπουμε εδώ την ώρα που μεταβιβάζει την μπάλα ο Βίντρα, η γωνιά του σώματος του Κατελάρη. Πρέπει να μην βιάστηκε ο Βίντρα να μεταβιβάσει την μπάλα, με αποτέλεσμα να διαβάσει πολύ σωστά τη φάση ο Σαρδινέρο. Ο Κατελάρης να είναι πολύ γρήγορος επίσης με τον Σαρδινέρο, να έρχεται σε μια γωνιά που ήταν ακίνδυνος. Δεν υπήρχε λόγος σε αυτό το σημείο να κάνει ένα πολύ εύκολο πέναλτι. Και το τέρμα που πέτυχε η ομάδα της Ομόνοιας, βλέπουμε εδώ να κερδίζει την μπάλα η ομάδα του Απόλλωνα, η σημασία της πρώτης μεταβίβασης από μετάβαση. Εδώ τρεις ποδοσφαιριστές, λάθος με υποδοχή από τον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, ο Σακέτ να προσπαθεί να κλείσει τον κεντρικό διάδρομο, ο Ρομπέρς να εξασκήσει πίεση, ενδιάμεση πάσα, ένα πολύ παρόμοιο τέρμα με αυτό που είχε σημειώσει ο Παλόν στο παιχνίδι με ενδιάμεσα του Απόλλωνα και του Αποέλ. Παρόμοιο, ναι, έχεις απολύτως δίκιο. Αντρία, αύριο έχουμε υποχρεώσεις, εθνικές ομάδες. Έχουμε υποχρεώσεις και U19 και K15. K15 αγωνίζομαστε. Η ομάδα σου. Ναι, η ομάδα μου με την Ιρλανδία. Η ώρα 3 στο γήπεδο του Ονίσιλου Σωτήρα. Και η K19 με την Εθνική Ελλάδος στο γήπεδο της Δερίνιας επίσης. Άρα φεύγεις, πάει ξενοδοχείο τώρα, έτσι. Έκανες προπόνηση της ομάδας. Κάναμε προπόνηση στα βοηθητικά της Αγία Νάβας και αγωνιζόμαστε αύριο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σου ευχηθούμε. Καλές επιτυχίες. Καλές επιτυχίες και στους μικρούς. Να περάσουμε ευθύς αμέσως και στο Νέα Σαλαμίνα ΑΠΟΕΛ, όπου απόλυσε βαθμούς το ΑΠΟΕΛ σε αυτό το παιχνίδι. Μια Νέα Σαλαμίνα η οποία έδειξε ότι είναι σκληροτραχυλή. Νέα Σαλαμίνα και ΑΠΟΕΛ έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Αποτέλεσμα το οποίο δημιουργεί νέα δεδομένα στην κορυφή, αφού οι γαλαζοκίτρινοι πλέον ισοβαθμούν στους 50 βαθμούς με τον Απόλλωνα. Πολύ καλή η Νέα Σαλαμίνα στον αγώνα. Μέτρια η εμφάνιση ως κακή του ΑΠΟΕΛ, με τους παίκτες του Τραμεζάνη να προβληματίζουν για άλλη μια φορά. Τώρα το σουτ, μεγάλη απόκριση από το Ρωμό. Νωρίς, μόλις το 11, η Νέα Σαλαμίνα πήρε προβάδισμα με τον Τιστέλ, βάζοντας μεγάλη πίεση στους παίκτες του Τραμεζάνη. Στην κίνηση του Τάμαρη και βγαίνει τώρα ο Τιστέλ. Περιμένει ο Τζαίλσον, τον είδε η Νέα Σαλαμίνα μπροστά. Σουτ από τον Τιστέλ, γκολ 1-0 στην προβολή. Το σουτ από τον Τζαίλσον. Σωστή τακτική από τον Σάβα Μπουσαετίδη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, που ανάγκασε τους αντίπαλους σε πολλά λάθη. Και παρά το γεγονός πως το σύνολο του αγώνα του ΑΠΟΕΛ είχε την κατοχή της μπάλας, δεν μπόρεσε να φτιάξει τις μεγάλες ευκαιρίες και παρά το γεγονός πως ισοφάρισε σχετικά νωρίς με τον Ζαχίτ στο 36ο λεπτό. Φουστάρο Ρέινολτς, ήρθε ο Ζαχίτ, ο Τάμαρη, μπερδεύτηκε ο Ζαχίτ, τώρα το σούτ 1-1. Μεγάλη Ζαχίτ ισοφαρίζει το ΑΠΟΕΛ. Ο Παόλο Τραμεζάνη μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει από τους παίκτες του για να βελτιωθεί η απόδοση της ομάδας του. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να επανεκκινήσουμε αμέσως. Πρέπει να σκεφτούμε, έχουμε και το παιχνίδι του Κυπέλλου. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μας αυτή. Έχουμε διανύσει ήδη 3,5 μήνες μαζί με την ομάδα και πρέπει να βελτιωθούμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τα πράγματα που δεν έχουν πάει καλά σήμερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Ο Σάββας Πουρσαετίδης αναφέρθηκε στο κίνητρο της ομάδας του, της Νέας Σαλαμίνας, στους αγώνες της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά και ελπίζω να συνεχίσουμε με την ίδια λογική και το ίδιο πάθος όλα τα παιχνίδια όπως σήμερα. Αντρία, είχαμε την ίδια φιλοσοφία από Σαλαμίνα και από Έλληνα. Χαμηλή τόνη των ομάδων. Η αλήθεια, ναι. Ξεκινάω με μια φωτογραφία, έτσι λίγο τρίκ. Εσύ την ανακάλυψε, να δούμε αν καταλάβει ο Γιώργος. Γιώργο, σε αυτή τη φωτογραφία που ανέβασε ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη Νέα Σαλαμίνα, να το δώσουμε έτσι ένα στοιχείο. Έπαιξε και σε άλλη μεγάλη ομάδα. Είναι μέσα σε αυτή την παρέα. Από το παρελθόν. Και ήρθε και στην εκπομπή μας. Μαρκάς. Τα έχεις ανακαλύψει. Είναι εδώ στο κέντρο. Μοιράστηκε αυτή τη φωτογραφία από το παρελθόν. Λίγο δύσκολο η αλήθεια. Είχε το μαλλί από τότε ο Ρενάτο. Ναι, όπως φαίνεται. Ναι, από τότε. Λοιπόν, περνάω στον σκόρερ του αγώνα, τον πρωταγωνιστή, τον Τόνια Τίσδελ. Πήρε όχι μόνο σκόρερ εγώ στον ΑΠΟΕΛ και έκανε κάτι ιστορικό το οποίο θα πούμε και στη συνέχεια. Κλήθηκε στην Εθνική Λιβερία. Δηλαδή τα καλά νέα δεν σταμάτησαν να έρχονται. Καλός ποδοσφαιριστής. Περνάω και στο αστρόπεδο του ΑΠΟΕΛ. Εδώ τον Εμίλιο Ενσούρη να λέει ότι αγαπώ την Κύπρο.
και μας δείχνει μια φωτογραφία από το Τρόδος. Παρακάτω, Αντώνιο Γιάκολης, πρέπει να σκληρύνουμε, εννοώντας προφανώς να είναι πιο καλή ομάδα και πιο δυνατή. Και εδώ μια φωτογραφία από τη σημερινή προπόνηση, με το νέο στην ουσία που προδίδει η φωτογραφία, την παρουσία του Τόμα Ντεβισέντη στο κανονικό πρόγραμμα, τον βλέπετε εδώ πίσω από τον Βιντικάλ. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που θα έλεγες, κάτι... Η αλήθεια είναι, επειδή έψαξα λίγο το θέμα νίκες από ΑΠΟΕΛ, νίκες Νέα Σαλαμίνα και προϊστορία μεταξύ τους, πάνε 17 παιχνίδια στα οποία ο ΑΠΟΕΛ πάντα κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα. Για να βρούμε δηλαδή την τελευταία φορά που δεν κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, τη σεζόν 2011-12, εκεί όπου είχε κερδίσει η Νέα Σαλαμίνα 1-0 με γκολ του Λέων. Σε εκείνη τη χρονιά ο ΑΠΟΕΛ ήσουν παρόν, ξέρεις, θυμάσαι πολύ καλά τι έγινε. Έφτασε στους 8 της Champions League, απόλυσε όμως τον τίτλο. Πήρε το πράσινο ΑΕΛ. Ακριβώς. Την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη φορά, που δεν κατάφερε να κερδίσει τη Νέα Σαλαμίνα, που ήταν ισόπαλο δηλαδή το παιχνίδι, όπως το περασμένο Σαββατοκύριακο, ήταν η σεζόν 2009-2010. Θυμάσαι και εκεί. Το αθλήτριο Ομόνια. Ακριβώς. Και παρουσία πάλι σε ομίλους του Champions League για τον ΑΠΟΕΛ. Αν πιστεύουν σε ομίλους, με εμάς πούν ότι ανακαλύψαμε κάτι, είναι εκεί τα στοιχεία. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη, Γιώργο, μπορούσε να κερδίσει για το παιχνίδι. Μπορεί το ΑΠΟΕΛ να μην ήταν πολύ καλό, γιατί συζητείται αυτό. Μπορεί να δικαιωθεί και την νίκη. Είχε φάσεις, είχε σούτ εξ από την περιοχή. Πάρα πολλά σούτ, αλλά άστοχα. Ναι. Του λείπει το εύκολο γκολ το ΑΠΟΕΛ. Δεν το έχει το εύκολο γκολ φέτος. Και αυτό ίσως να παίξει το ρόλο του στη συνέχεια. Η ανάλυση από το παιχνίδι, Αντριέ. Δύο τέρματα που σημειώθηκα σε αυτό το παιχνίδι. Θα ξεκινήσω από το πρώτο τέρμα που πέτυχε η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Βλέπουμε τη μεσοαμυντική γραμμή της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας, όπως μας έχει συνηθίσει ένα σχηματισμό 3-4-3, και τη μεσοεπιθετική γραμμή του ΑΠΟΕΛ. Ο Αλτάμιρ να εξασκεί πίεση πάνω στο Ρένος με αποτέλεσμα να κερδίζει την μπάλα. Και στη συνέχεια, από μια δύσκολη γωνία προσπάθησε να πετύχει ένα τέρμα. Βλέπουμε ότι θα δούμε και στη συνέχεια το Ζαχίν να ζητάει την μπάλα στον κεντρικό διάδρομο και να ζητάει με ανοιχτά τα χέρια την μπάλα στο συμπαίκτη του. Και στη συνέχεια της φάσης που μακρύθηκε η μπάλα, έφτασε στο Κίσλεϊ. Αυτός ο πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Τίσδεν, να περνάει τον Νικόλα Ιωάννου, να μεταβιβάζει την μπάλα στη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια θα δημιουργηθεί μια υπεραριθμία 4-3 ποδοσφαιριστών. Βλέπουμε τον Νικόλα Ιωάννου και τον Κέζολου εκτός φάσης. Είναι πέντε απέκρουση έτσι. Και δημιουργείται αυτή η υπεραρρύθμιση και ήρθε αυτό το τέρμα για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Βλέπουμε και πώς παρατάχθηκαν και οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι ίδιες ομάδες με τον ίδιο σχηματισμό. 3-4-3 στη φάση της ανάπτυξης. Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα στους τηλεθεατές μας πώς παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες. Και το τέρμα που πέτυχε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, βέβαια ο Κέζογλου να παίρνει την μπάλα ανενόχλητο στον κεντρικό διάδρομο, να έχει όλο το χρόνο να μεταβιβάσει την μπάλα στην δεξιά πλευρά. Ένα μικρό... Πιθανό να γολίζει, εντάξει. Συμβαίνει. Ωραία, ήταν ένα γκολ το οποίο ξεκίνησε από δεξιά, έγινε μια φάση και κατέληξε στο Ζαχί. Στο Ζαχί που κέρδισε τη δεύτερη παλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντριέν. Να σε καληνυχτήσουμε βεβαίως και πάμε κατευθείαν να δούμε τα καλύτερα γκολ όπως τα έχουμε επιλέξει για την 23η αγωνιστική. Ήρθε ο Ζαχίν, ο Τάμαρη, μπερδεύτηκε ο Ζαχίν, τώρα το σούτ 1-1. Με Γκάια Ζαχίν τη σοφαρίζει το ΑΠΟΕΛ σε φάση όπου πήγε να μπερδευτεί με τον Τάμαρη, τον αφήνει ο Ιορδανός και κάνει το σούτ ο Ζαχίν για να κάνει το 1-1. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της ΑΕΚ, το σούτ το πρόσεκα από Κρούι. Νέο σουτ από τον Ιγκόρ στα δίχτυα, φοβερό γκολ από τον Ιγκόρ στο 78 λεπτό. Πέδρο χαμηλά, Τακουνάκι, φοβερό γκολ από τον Περέιρα, από τον Σαρδινέρο, με συγχωρείτε. Στο 37 με Τακουνάκι ο Σαρδινέρος θέλει την μπάλα στη γωνία του Μεχίας και γράφει το 2-0.
Πάντως, Γιώργο, ήταν μοναδική έμπνευση από το Σαρδινέρο και δήλωσε ο ίδιος, περιγράφοντας τον γκολ του μετά το παιχνίδι, ότι τέτοια γκολ κάνει κάθε εβδομάδα ο Μέση. Μπορεί στα άλλα προαθλήματα να μην γίνονται συχνά και να τα βλέπουμε συνεχώς. Ο Μέση το κάνει κάθε εβδομάδα. Γι' αυτό το βάλαμε πρώτο. Μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση του Σαρδινέρο. Να δούμε και την απόκρουση της αγωνιστικής, που είναι από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Τόνιο, ο οποίος πλέον παρέχει τεράστια εγγύηση στην ομάδα της Λάρνακας. Αγκάνοβιτς, από κοντά ο Χουράδο, μεγάλη απόκρουση από τον Τόνιο, η απόκρουση του αγώνα. Για φάση της αγωνιστικής έχουμε επιλέξει κάτι έτσι ιδιαίτερο που έγινε από το Τσίρο στάδιο στο παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ομόνια, όπου ο διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Λεόντιος Στράτος, έδωσε συμβουλές στον νεαρό Τζιονί της Ομόνιας. Κέρδισε ο Τζιονίς. Θα πέσει στην περιοχή. Θα σηκωθεί πάνω. Ξέρεις, Γιώργο, είναι και οι διαιτητές μέρος του παιχνιδιού και πολλές φορές τους αποπέρνουμε και δείχνουμε μόνο τα αρνητικά. Είδες όμως, βλέπεις έτσι φάσεις στο γήπεδο εύκολα? Δεν τις βλέπεις, αλλά αυτό είναι προσωπικότητα του διαιτητή. Όταν ένας προπονητής έχει προσωπικότητα, μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και οι διεθνείς προπονητές και του υψηλού επίπεδου έχουν προσωπικότητα. Και είδες την αντίδραση του νεαρού, έτσι. Το αποδέχτηκε. Βεβαίως. Το αποδέχτηκε. Αυτό είναι που μετρά. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς να περάσουμε στην ευκαιρία της αγωνιστικής και την ευκαιρία που έχασε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, ο Αγκάνοβιτς, στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία. Και στέλνει τη σέντρα απέναντι ο Μητίδης στην κεφαλιά. Νέα απόκρουση μεγάλη από τον Τόνιο. Στερεί από την ΑΕΛ την ισοφάριση. Ο Τεϊσέιρα επαναφέρει. Πέρασε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Το πλασέ έξω. Διπλή. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Κατευθείαν να δούμε την 11η της αγωνιστικής, στους κορυφαίους 11 της 23ης. Τόνιο Ραμίρες στη θέση του τερματοφύλακα, τετράδα της άμυνας από αριστερά προς δεξιά ο Γιώργος Βασιλείου, Μωίσο Φλόρες και ο Ίκορ Σίλβα, Μουσαλ Τάμαρη Ζαχίτ, Μαρκάσα Σαρδινέρο η τετράδα της μεσαίας γραμμής και οι δύο επιθετικοί, ο Μπούλα και ο Ζελάγια, ολοκληρώνουν την καλύτερη 11η της 20ης αγωνιστικής. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση του διαγωνισμού μας. Διαγωνισμός ο οποίος τρέχει εδώ για πάρα πολύ καιρό. Πρόβλεψη και κέρδισε. Πρόβλεψη και κέρδισε. Πρόβλεψη και τι? Σήμερα δεν έχουμε κλήρωση. Έχουμε νικήτρια. Μάλιστα. Βρήκε 5 στα 6 όμως. Κανείς δεν βρήκε τα 6 αποτελέσματα. Ήταν δύσκολη αγωνιστική. Η αλήθεια είναι, είχαμε αρχιετούς που βρήκαν 4 στα 5 μέχρι πριν από λίγο. Διπλό η Αλκή, Χίτο Αμπουέλ. Βρήκε 5 στα 6. Νίκη του Ερμή. Νίκη του Ερμή. Υπήρξαν αρκετά αποτελέσματα που μπορεί να μην τα αναμένει ο κόσμος. Αυτή είναι το ενδιαφέρον όμως εδώ να προβλέπεις. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Χαριτίνη Ιωάννου, η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού. Με το κινητό της τηλέφωνα τελειώνει σε 71 ή 71. Επαναλαμβάνω, Χαριτίνη Ιωάννου κέρδισε τη δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ, θυμίζω, που μπορεί να εξαργυρώσει σε καταστήματα Sita Shop. Άχι. Και όσοι συμμετείχαν και σε αυτό το διαγωνισμό, είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν συμμετάσχει από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτό το διαγωνισμό. Αν είναι συνδρομητές του Full Pack, μπαίνουν στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της σεζόν, δηλαδή περί μέσα Απριλίου προς τέλη. Κοντεύουμε. Κοντεύουμε βεβαίως. Στη μεγάλη κλήρωση αυτή που θα κληρώσει ταξιδιωτικά πακέτα και προνομιακά εισιτήρια γηπέδου για τους τελικούς του Champions League και του Europa League. Μάλιστα, πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε, Αντρέα. Εμείς να περάσουμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.